and I don't drink ouzo, break plates, or say opa in my daily life. Oh, and I don't know Yorgo Yanni or Nico from Greece, even though I'm certain they're really, really nice. My country is a democracy. Actually, it invented the concept. I speak Greek and 5 other languages, and most of the people from my country speak many foreign languages. I could probably sew my country's flag in my backpack, but Greece's heritage goes far beyond geographical borders. It invented the West. I believe in Hellenism. The entire world aspires to its ideals. And if I owe anybody any money today, and by the way, I'm not the only one, it's because I invented the idea of a free market. And if you critique me today, it's because I invented the idea of critique. I believe in freedom, so if I need to, I protest. I believe in the joy of life. I have the right to. There's nothing wrong with that. I can swim in the waters of over 6,000 islands. My country is of exceptional beauty and tradition, and my family is a sacred institution. You call me Greek, but it's Hellene, not Greek, Hellene. My name is Katerina, and I am Hellene! Thank you. Thank you. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το πλέον διαδεδομένο βίντεο κλιπ αυτή τη στιγμή στη διαδικτυακή κοινότητα από μία Ελληνίδα ηθοποιό, καλλιτέχνη, την Κατερίνα Μουτσάτσου, η οποία δεν βρίσκεται στη χώρα μας. Αντέγραψε την ιδέα της διαφήμισης αλκοολούχου ποτού του Καναδά. Πάνω σε αυτήν προμόταρε ουσιαστικά τη χώρα μας και το δικό της πνεύμα. Και νομίζω ότι είναι η καλύτερη εισαγωγή στην απόψινή εκπομπή. Ο λόγος, τα περισσότερα εκ των κομμάτων, τουλάχιστον των κοινοβουλευτικών, είναι γνωστό ότι πήραν και την περίφημη κρατική επιχορήγηση για να μπορούν να λειτουργήσουν στις εκλογές. Τα σποτ τρέχουν. Δεν είδαμε όμως ούτε ένα πολιτικό κόμμα να στέλνει και ένα μήνυμα στο εξωτερικό με ένα σποτ. Τα σποτ είναι μόνο στο εσωτερικό, ο ένας προς τον άλλον, κυρίως με αρνητικό τρόπο, όχι θετικό. Νομίζουμε ότι είναι μια ιδέα, ακόμη και τώρα, τα κόμματα να συναισθανθούν ότι δεν αρκεί μόνο στο εσωτερικό να κάνουν επιλογές οι πολίτες, χρειάζονται και συμμαχίες, χρειάζεται και ο υπόλοιπος πλανήτης. Θέλω να ευχαριστήσω για την παρουσία τους στην απόψινή συζήτηση στον δρόμο προς τις εκλογές, τους 6 υποψηφίους που εκπροσωπούν και αντίστοιχα κομματικούς σχηματισμούς πολιτικούς. Είναι ο κύριος Βασίλης Γκεγκέρογλου, υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο. Ο κύριος Γιάννης Πλακιωτάκης, υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο Λασίθι. Ο κύριος Γιάννης Γωνιανάκης, υποψήφιος βουλευτής του ΚΚΕ στο Ηράκλειο. Η κυρία Βασιλεία Ζερβού, υποψήφια βουλευτής Δημοκρατικής Αριστεράς στο Ηράκλειο. Ο κύριος Μανώλης Αναστασάκης, υποψήφιος βουλευτής Κοινωνικής Συμφωνίας στο Ηράκλειο. Και η κυρία Νέλη Ψαρού, υποψήφια βουλευτής των Οικολόγων Πρασίνων, επίσης στο Ηράκλειο. Επειδή είστε αρκετοί, θα σας παρακαλέσω να αυτοπεριορίζεστε στο χρόνο για να μπορούμε να πάμε σε πολλές θεματικές. Κύριε Γκεγκέρογλου, ξεκινώντας από εσάς, κατά την κοινοβουλευτική, να το πω εντός εισαγωγικών, τάξη, θέλω να ρωτήσω το εξής, και δεν θα πάω σε ευρύτερες ατζέντες, θα πηγαίνω σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Απόψε όλοι έχετε γνώση. 6 Μαΐου έχουμε κάλπη. Αποφαίνεται ο κυρίαρχος λαός. Κανένας όμως δεν συζητά, μα κανένας, ούτε τα μέσα, ότι 14 Μαΐου λήγει η περίφημη μετενέργεια και η ισχύ της. Πρακτικά στις 14 Μαΐου αλλάζει ό,τι ξέραμε στις εργασιακές σχέσεις όλων των Ελλήνων. Είτε έχει σχέση με τη βάση του μισθού, είτε έχει σχέση με την προϋπηρεσία, είτε έχει σχέση με το ένσημο. Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ως υποψήφιος βουλευτής, τι έχετε να πείτε σήμερα στο μέσο ψηφοφόρο του νομού και όχι μόνο, πώς κατά τη γνώμη σας μπορεί να ανακοπεί αυτό που θα συμβεί στις 14 Μαΐου. Μπορεί να ανακοπεί? Μέχρι τις 14 Μαΐου, κύριε Σαχίνη, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί, θα πρέπει να έχουν ξεκινήσει διαβουλεύσεις ανάμεσα στους εργοδότες και τους εργαζόμενους για τη σύναψη νέων συμβάσεων, νέων συλλογικών συμβάσεων. Η αλλαγή στο σύστημα διαπραγμάτευσης, σε όλο το σύστημα που μέχρι πρότινος γνωρίζαμε, φέρνει προ νέων δεδομένων τους εργαζόμενους. Θα πρέπει το συνδικαλιστικό κίνημα συγκροτημένα να παλέψει για τις νέες διαπραγματεύσεις.
η ζωή αλλάζει, όμως όλο αυτό το καινούριο πλαίσιο μέσα στο οποίο καλείται να λειτουργήσει ο εργαζόμενος δεν είναι θετικότερο από το προηγούμενο. Και αυτό έχει να κάνει και με τη γενικότερη οικονομική κατάσταση, αλλά πιστεύω και με την ανατροπή η οποία έγινε βήμα-βήμα το τελευταίο διάστημα στις εργασιακές σχέσεις. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνουμε είναι να στηρίξουμε πραγματικές διαπραγματεύσεις που θα φέρουν αποτέλεσμα, ούτως ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατόν και για τους εργαζόμενους, αλλά και σε σχέση με τις εργασιακές σχέσεις γενικότερα. Συγγνώμη, κύριε Γεγέρο. Διατομικές συμβάσεις, να πω μια κουβέντα ακόμα. Συγγνώμη, θα την πείτε. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ διακηρύττει σε κάθε τόνο ότι τέρμα οι οριζόντιες περικοπές. Ναι. Τέρμα οι περικοπές των μισθών, τέρμα τα πάντα. Δεν συζητάω ακόμη για τους φόρους. Μα εδώ στις 14 Μαΐου, τέρμα ξετέρμα, πρακτικά, έχουμε νέα μείωση. Καταστρατηγούνται τα πάντα όσα γνωρίζαμε, με ένα πλαίσιο το οποίο έφτιαξε η κυβέρνηση Παπαδήμου, την οποία υπενθυμίζω στηρίζει, το ΠΑΣΟΚ, στήριζε το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Ως εκ τούτου, μου ακούγεται λιγάκι περίεργο να λέτε οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και εργοδοτικές, όταν το πλαίσιο το φτιάξατε εσείς και το κόμμα του κυρίου Πλακιωτάκη. Και τα έχετε τεινάξει στον αέρα αυτή τη στιγμή. Και το προηγούμενο πλαίσιο και το τωρινό προβλέπει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Η αλλαγή η οποία υπάρχει, η αρνητική, αν θέλετε, για την πλευρά των εργαζομένων, είναι ότι έχει συγκεκριμένη ημερομηνία ισχύς της μετενέργειας. Δεν ισχύουν δηλαδή οι προηγούμενες κλαδικές συμβάσεις και θα πρέπει να ολοκληρωθούν ή να ξεκινήσουν τουλάχιστον μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο. Το πλαίσιο που γίνεται η διαπραγμάτευση έχει κάτω όριο σε σχέση με τις αμοιβές εκκίνησης όπως αυτές προσδιορίζονται από τις προηγούμενες συμβάσεις. Είναι το ανώτερο όριο. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι οριζόντια σε όλους τους κλάδους ή σε όλες τις επιχειρήσεις. Αυτό σπάνει κλαδικές συμβάσεις, κύριε Κεγκέρογλου. Δεν υπάρχουν πια. Όχι. Καταργούνται. Όχι, όχι, βέβαια. Ξέρετε κανένα εργοδότη να πάει να υπογράψει και με συνδικαλιστική και αντίστροφα. Ξέρετε. Ήδη έχουν γίνει προτάσεις και κανείς δεν πάει. Κοροϊδό είναι, αφού στις 14 Μαΐου δεν ισχύει τίποτα. Μα ήδη η καταγγελία της σύμβασης στον χώρο του τουρισμού έχει ενεργοποιήσει τη διαδικασία προκειμένου να συναφθούν συλλογικές συμβάσεις. Εδώ θέλει τώρα τη συγκροτημένη δράση και του συνδικαλιστικού κινήματος προκειμένου ωραία, να προχωρήσει. Εγώ ρωτώ, πείτε μου και θα είναι... επανέλθω. Τι θα κάνετε εσείς μέχρι τις 6 Μαΐου για να αναστραφεί? Είστε έτοιμος να πείτε προς το κόμμα σας, με το οποίο έχετε συνταχθεί, ότι καλά όλα αυτά που λέμε περικοπών, αλλά στις 14 Μαΐου θα γίνει το έλα να δεις, η σφαγή του Δράμαλη. Τι κάνουμε τώρα? Καταρχήν, μέχρι τις 6 Μαΐου δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι, εκτός εάν σε κυβερνητικό επίπεδο γίνει πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Η τοποθέτηση δικιά μου, η προσωπική, ναι, αλλά αν πείτε στον αρχηγό σας να κάνει μια ξεκάθαρη τέτοια ότι δεν ισχύει το 14 Μάη, είναι διαφορετικά, το αντιλαμβάνεστε. Εννοείται αν γίνει παράταση. Όχι, εννοώ να υπάρξει μια καταρχήν δέσμευση μέχρι την αλλαγή. Αυτό, γι' αυτό ρωτώ συγκεκριμένες θέλω τις απαντήσεις. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να αποφασιστεί σε ανώτερα επίπεδα, δεν αποφασίζεται σε επίπεδο. Κρατήστε, θα επανέλθω, κύριε Πλακιωτάκη. Όμως... σαφές αυτό που είπατε. Κύριε Πλακιωτάκη, αντιστοίχω στο ίδιο ερώτημα και σε εσάς. Γιατί ακούω για μέτρα τον Ιούνιο, μέτρα. Τα μέτρα είναι εδώ, είναι το Μάιο. Και θέλω να σας ρωτήσω. Το κόμμα σας, 2 χρόνια, έλεγε ότι κάνει πολιτική κατά του μνημονίου 1, διότι είναι λάθος η συνταγή του και πάει λέγοντας. Με το μνημόνιο 2, εφαρμόζεται μία συνταγή που δεν την είχε ούτε το 1. Δηλαδή το 1 μοιάζει ασπιρίνη μπροστά στο 2. Ερώτηση. Εσείς τι έχετε να πείτε στον πολίτη του Λασιθίου? Θα σου πει Γιάννη, το ξανά το έχω υπάλληλο. Γιάννη Πλακιωτάκης, 14 Μαΐου, τελείωσε η ιστορία της μετενέργειας και είμαι φτερός στον άνεμο. Τι έχετε να του πείτε, πείτε μου. Κοιτάξτε, καταρχήν όλες αυτές οι ημερομηνίες, οι οποίες θέσετε, που είναι ορθές, έχουν να κάνουν σχέση και με το αποτέλεσμα των εκλογών. Το διακύβευμα των εκλογών. Δηλαδή, αυτή την ώρα οι πολίτες... Δηλαδή, αν βγει η Νέα Δημοκρατία, δεν ισχύει το 14 Μαΐου. Προσέξτε. Αυτό που λέω έχει να κάνει σχέση καταρχήν με την πολιτική σταθερότητα στη χώρα. Και πρέπει πολύ καλά οι πολίτες να σκεφτούν, θέλουν το χαός, θέλουν την ανασφάλεια, θέλουν την αταξία ή θέλουν μια πολιτική συνέχεια και μια ισχυρή κυβέρνηση
η οποία μπορεί να λάβει και τολμηρές αποφάσεις. Συγγνώμη, ισχυρή κυβέρνηση να συνεχίσει με αυτό το μέτρο, εγώ δεν τη θέλω, κύριε Προέδρε. Αν πρόκειται για κυβέρνηση που 14 Μαΐου εργαζόμενος είναι. Θέλω να μου απαντήσετε από το συγκεκριμένο. Μου λέτε το διακύδευμα το μετά. Τώρα, 14 Μαΐου, πείτε μου, τι έχετε να πείτε στο μισθωτό αυτή τη στιγμή που είναι και ψηφοφόρος σας εν δυνάμει. Κοιτάξτε, οι οριζόντιες περικοπές μισθών και συντάξεων, που αν θέλετε ήταν η βασική στρατηγική επιλογή του Μνημονίου 1, σίγουρα μας βρίσκει αντίθετος. Και για να ξεκαθαρίσω τη στάση της Νέας Δημοκρατίας, εμείς το Μνημόνιο 2 ψηφίσαμε την περικοπή του χρέους. Συνεχίζουμε να είμαστε αντίθετοι στην επιλογή της οριζοντίας. Συγγνώμη, δεν ψήφισαν τα αλακάρτ. Με συγχωρείτε. Προσέξτε να δείτε. Όχι, δεν ψήφισαν τα αλακάρτ. Δεν αλλάξαμε. Προσέξτε. Αλλάξαν οι συνθήκες. Είστε εκτός γραμμής. Δεν είμαι καθόλου εκτός γραμμής. Δεν ψήφισαν τα αλακάρτ. Όλα τα ψήφισαν. Δεν είμαι εκτός γραμμής. Όταν η χώρα μας βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού, εμείς είχαμε να επιλέξουμε μεταξύ μιας άτακτης χρεοκοπίας και του δικαιώματος στην ελπίδα. Και επιλέξαμε το δεύτερο. Και πάλι σήμερα ισχυριζόμαστε ότι σίγουρα δεν λύσαμε το πρόβλημα. Και αν δεν ακολουθήσουμε μια διαφορετική οικονομική πολιτική και ένα διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης, σίγουρα δεν θα βγούμε από την σημερινή κατάσταση. Επομένως, οι πολίτες αυτή την ώρα πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτά που ξέραμε πρέπει να τα ξεχάσουμε. Πρέπει η χώρα μας να ακολουθήσει. Εμείς να τα ξεχάσουμε. Μια πολιτική. Όχι εσείς. Προσέξτε. Εσείς δεν ξεχνάτε τίποτα. Εμείς τα ξεχνάμε. Η χώρα μας πρέπει να ακολουθήσει, κύριε Σαχίνη, μια διαφορετική πολιτική. Μια πολιτική που να αποφασίζεται και να στηρίζεται κυρίως. Συγγνώμη, το Μνημόνιο 2, κύριε Πλακιωτάκη, διαφέρει από το Μνημόνιο 1 ως προς τη σκληρότητά του. Εσείς βλέπετε ότι είναι απαλότερο. Δεν είπαμε ότι λύσαμε το πρόβλημα. Ναι, επειδή μου λέτε μια διαφορετική πολιτική. Ποια είναι η διαφορετική πολιτική? Είδατε εσείς μια άλλη πολιτική από το Μνημόνιο 2 θα κάνετε? Διατυπώθηκε καμία εναλλακτική πρόταση? Όχι, όχι. Με συγχωρείτε. Αν δηλαδή ο δανειστής σας πει ότι μία είναι η λύση, να σας εκτελέσω, κύριε Πλακιωτάκη, για να μειωθεί ο πληθυσμός, θα το δεχτείτε επειδή είναι η μοναδική λύση? Αυτό μου λέτε τώρα, αυτό μου απαντάτε. Δεν σας λέω αυτό. Πώς, μου λέτε είδα άλλη λύση. Κρατήθηκε. Έχετε να προτείνετε εσείς άλλη λύση, κύριε Πλακιωτάκη? Γιατί το ΠΑΣΟΚ δύο χρόνια λέγατε φαλκίδευσε τη χώρα. Ποια είναι η άλλη πρόταση που έχετε? Το Μνημόνιο 2. Δεν είπαμε ότι το Μνημόνιο 2 είναι η μοναδική σωτηρία της χώρας. Όμως, καταρχήν πρέπει να στηριχτεί η λειτουργία αυτού του κράτους, πρέπει να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις ελπίδας για να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω, αλλά σίγουρα χρειάζεται να ακολουθεί με διαφορετική πολιτική. Αυτή διατυπώθηκε ξεκάθαρα στο Ζάπιο 2. Εμείς δεν αλλάξαμε, κύριε Σαχίνη, πολιτική τα τελευταία δύο χρόνια. Ποιο Ζάπιο? Οι συνθήκες αλλάξανε. Έχω μπερδέψει λίγο τα Ζάπια. Οι συνθήκες αλλάξανε. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Μάλιστα. Αν όμως, κύριε Γωνιανάκη, θα επιστρέψω κύριε και κύριε Γλυθόλα, έτσι μια πρώτη. Κύριε Γωνιανάκη, αντιστρόφω σε εσάς το ερώτημα. Φωνάζετε, καταγγέλλετε ότι εδώ έρχεται εργασιακός μεσαίωνας κτλ. Ερώτηση. Σε συνδικάτα με τα οποία έχει σχέση άμεση το ΚΚΕ. Έχει καλή σχέση, να το πω έτσι. Θεωρεί ότι είναι και πιο αναπτυγμένα. Μπήκε η λογική μιας διαπραγμάτευσης εδώ και δύο μήνες με σκληρούς όρους από την πλευρά των εργαζομένων στη λογική να διασωθούν οι κλαδικές συμβάσεις? Ναι, έχει μπει και αυτό που. Γιατί το να καταγγέλουμε την καταστρατηγείται είναι μία όψη. Είναι εύκολο. Αλλά αν είναι πέσε πίτα να σε φάω, ρωτώ στην πράξη. Έχουμε τέτοιες κινήσεις? Να δούμε ότι γίναν προτάσεις εργαζομένων και οι εργοδοτικές οργανώσεις απέρριψαν? Υπάρχουν παραδείγματα και πολλά, και υπάρχει και τοπικό παράδειγμα. Ήδη η ανακύκλωση βρίσκεται 29 μέρες απεργία. Εκεί η ΕΠΑΝΑ, η εταιρεία, με συμφέροντα μπόμπολα, επέβαλε το 22% μείωση στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση. Επί τόπου. 12 ψηφίσει το μνημόνιο, 14 βγει η απόφαση κατευθείαν. Εκεί οι εργαζόμενοι τώρα 29 μέρες με την πίεση τους καταφέραν το 22% και κάναν την εργοδοσία να λυγίσει, να προχωρήσει στο 14% πρόταση μείωση, από το 14% να προχωρήσει στο 12% και από το 12% στο 10%. Οι εργαζόμενοι συνεχίζουν. Γιατί είναι αυτός ο δρόμος που λέει το ΚΚΕ και οι δυνάμεις του πάνε στους εργαζόμενους. Πιέζεται, πιέζεται, όχι εσείς. Πιέζουν όμως οι εργαζόμενοι που ταυτίζουν με τις απόψεις σας για την υπογραφή κλαδικής. Πιέζουν. Και το βλέπουν και με ένα ανοιχτό πνεύμα σε μια χώρα που ούτως ή άλλως έχει προβλήματα. Να σας πω. Ή ζητάνε τη μάνα και τον πατέρα τους, όπως λέει και η διαφήμιση? Δεν ζητάνε αυτή τη στιγμή τη μάνα και τον πατέρα τους. Ζητάνε πραγματικά να ζουν αξιοπρεπώς και να καλύπτουν τις σημερινές τους σύγχρονες ανάγκες. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουν πέσει στα τάρταρα. Δηλαδή, όταν άκουγα αυτή τη στιγμή για τις συλλογικές συμβάσεις που γίνονται ελεύθερες διαπραγματεύσεις, αυτή τη στιγμή οι ξενοδοχοί που μας ακούνε πρέπει να έχει σηκωθεί η τρίχα τους. Γιατί πάνε στα ξενοδοχεία αυτή τη στιγμή με την απόλυση για το αν θες να πιάσει δουλειά υπόγραψη για 400 ευρώ, κι αν σ' αρέσει, αλλιώς απ' έξω η λύση θα είναι μεγάλη, με ομό εκβιασμό. Και μιλάμε πως αυτή τη στιγμή Πασόκ και Νέα Δημοκρατία έχουν οπλίσει
τους εργοδότες εκεί για τη μεγάλη εργοδοσία με ένα νομικό προστάσιο που ουσιαστικά δεν υπάρχει εργασιακό δικαίωμα. Ωραία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει οπλίσει τους εργαζόμενους με το αντίστοιχο οπλοστάσιο στις διαπραγματεύσεις ή πάμε απλά και μονάχα με απεργία, απεργία, απεργία. Να σας πω, είναι και μόνος, δεν συζητάμε. Είναι ο μόνος δρόμος. Και το έχουν αποδείξει στη Χαλιβουργία που είναι 177 ημέρες σε απεργία ενάντια στο βιομήχανο που είχε κέρδη. Γιατί η πλειοψηφία των επιχειρήσεων αυτή τη στιγμή έχουν κέρδη. Έχουν μείωση κερδών. Δηλαδή να σας πω, αύριο είναι 4 ώρες στα Καρφούρ. Ναι, αλλά η Χαλιβουργία Καρφούρ... είναι μία, κύριε Γωνιά. Ναι, μα να σας πω. Η ανακύκλωση 2 και η Ριάδνη 3. Καρφούρ, αύριο. Εάν αν αυτό συνέβαινε σε όλη τη χώρα, δεν θα λειτουργούσε η χώρα, το ξέρετε. Ναι, μα εκεί είναι και η δύναμη των εργαζομένων. Γιατί οι να εργαζόμενοι. Μην χώρα. Όχι να μην λειτουργεί η χώρα. Αλλά... οι εργαζόμενοι παράγουν τον πλούτο. Δηλαδή, αν δεν πάνε οι εργάτες, οι ξενοδοχοϊπάλληλοι, οι οικοδόμοι να δουλέψουν, δεν θα λειτουργήσει καμία επιχείρηση. Οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που παράγουν. Δεν είναι οι εργοδότες. Η μεγαλοργοδοσία το ξεκαθαρίζουμε, μιλάει για τον αυτοαπασχολούμενο. Κύριε Γωνιανάκη, επιμένω εγώ όμως. Μήπως και ο προσανατολισμός των ίδιων των συνδικάτων πρέπει να αλλάξει. Διότι ουσιαστικά έχουμε μείνει σε ένα παλιό μοντέλο με ραγδαίες εξελίξεις. Εγώ δεν λέω να γίνουν πιο ήπιοι ή να βάλουν νερό στο κρασί τους, αλλά πώς ανταποκρίνονται στη σύγχρονη πραγματικότητα. Μόνο δηλαδή απεργία και τελείωσε, δεν υπάρχει καμία άλλη, υπάρχει επιθετική εναλλακτική προοπτική. Να σας πω. Ή θα πρέπει να έρθει ο λαός στην εξουσία να γίνει κυρίαρχο το κουκουέ. Και τότε να ανιχνεύσουμε. Όχι, δεν λέμε να γίνει κυρίαρχο. Μπορούμε να παλέψουμε σήμερα. Και αυτό αποδεικνύουμε εμείς και στην πράξη, καθημερινά. Και θα σας πω δύο παραδείγματα αυτή τη στιγμή. Πανελλαδικά. Στη ζώνη του Περάματος, που έχει ανεργία, αναγκάστηκαν από τις 10 εργοδοτικές ενώσεις και υπογράψαν οι 8 σύμβαση χωρίς μείωση. Γιατί υπάρχει και ο άλλος δρόμος που λέει τους εργαζόμενους που πολλές συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν υπογράψει συμβάσεις μισθών με μειώσεις. Υπακούγοντας ουσιαστικά την έκκληση για κρίση και όλα αυτά. Που ουσιαστικά η κρίση αυτή τη στιγμή και όλο αυτό που περνάει η χώρα και εκεί περνάνε οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και όλα αυτά, αποτελεί πρόσχημα. Μια σειρά επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή μεγάλες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα έχουν κέρδη. Η μείωση κερδών, όχι ζημιές. Για παράδειγμα, ένα. Επιχειρήσεις με ζημίες δεν αναγνωρίζονται ότι υπάρχουν. Υπάρχουν. Αλλά να σας πω, είναι πολύ μικρές. Ένα παράδειγμα. Για ελληνική μεγάλη επιχείρηση, Sprinter, 160 εκατομμύρια ευρώ κέρδη. Μισθή εμποροϊπαλλήλων. Το ανώτερο ήταν με 10 χρόνια δουλειά 1.200 ευρώ. Κατεβήκανε με επιχειρησιακή σύμβαση, η δημοκρατία και οι ωραίοι νόμοι, στα 600 ευρώ. Ναι, αλλά υπάρχουν και βιομηχανίες που κλείνουν, θα σας πει. Ναι, αλλά να σας πω, αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία όμως δεν είναι κλείνει. Μάλιστα. Κλείνει ο αυτοαπασχολούμενος, κλείνει ο μικρός που ζορίζεται από την βαριά φορολογία που τον έχει χτυπήσει. Θεμητό. Αλλά όχι. Κυρία Ζερβού, αντιστοίχως, εκπροσωπείτε τη Δημοκρατική Αριστερά. Η Δημοκρατική Αριστερά λέει ότι είναι η αριστερά της ευθύνης. Κάποιοι λένε ότι είναι το rotation του Πασόκ. Επί του συγκεκριμένου θέματος θέλω να σας ρωτήσω. Στις 14 Μαΐου, και προέρχεστε και από το χώρο μας ως δημοσιογράφος. Στις 14 Μαΐου, ό,τι ξέρατε ως προϋπηρεσία, ξεχάστε το. Είστε λοιπόν η υπεύθυνη δύναμη της αριστεράς, η οποία μας λέει ότι ναι, μεν διαφωνεί με το μνημόνιο, αλλά ήρθε η ώρα να το επαναδιαπραγματευτούμε. Μα εδώ έχει υπογραφεί και έχετε πει, κ. Κουβέλης, όχι εσείς, έχετε πει ότι ό,τι έχει υπογραφεί δεν μπορεί να αναιρεθεί. Αποτελεί νομικό ισχυρό κείμενο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτό έχετε να πείτε εσείς και στον συνάδελφό σας και στον ψηφοφόρο σας. Ότι δεν μπορώ να κάνω, θα κοιτάξω κάποιες διορθωτικές παρεμβάσεις. Αυτό είναι αριστερά της ευθύνης. Θα σας πω την αριστερά της ευθύνης. Αρχικά ο κύριος Κουβέλης έχει πει ότι μπορούν να αλλάξουν οι όροι μέσα του μνημονίου. Μπορούν να αλλάξουν οι όροι. Δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει. Μπορούμε να τους ξανασυζητήσουμε. Όμως, εμένα μου έκανε εντύπωση πάρα πολύ. Με ποιον, κυρία Ζερβού, το συζητήσαμε, τους δανειστές? Βεβαίως και με. Μα αφού οι δανειστές είπαν αυτό είναι, τελείως. Ή το δέχεστε, τέρμα η ροή και η στρόφιγγα. Κύριε Σαχίνη, προσπαθήσαμε να αλλάξουμε την κατάσταση. Προσπαθήσαμε να διαπραγματευτούμε. Οι κύριοι του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας προσπάθησαν να κάνουν διαπραγμάτευση. Δεν νομίζω ότι την προσπάθησαν. Πήγαν και χαρίστηκαν στους δανειστές. Υπήρχε άλλος δρόμος και υπάρχει άλλος δρόμος. Και αυτόν τον δρόμο αυτή τη στιγμή συζητάει ο κ. Κυρία Ζερβού, μπορείτε να μου βρείτε ένα ντοκουμέντο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, όλων αυτών των φορέων που μας δανείζουν, που να μην αναφέρεται στην αναγκαιότητα μείωσης του εργασιακού κόστους και του μισθολογικού κόστους? Ένα μπορείτε να μου βρείτε για να μου πείτε πώς θα κάνετε τη διαπραγμάτευση. Γιατί εγώ αντιλαμβάνομαι το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία εν μέρη. Όταν λένε ότι να πάω να κάνω διαπραγμάτευση επιπίων. Υπάρχει μπετόν αρμαία αυτή τη στιγμή και είναι πολύ συγκεκριμένα. Ρωτώ εσείς που θα κάνετε τη διαπραγμάτευση, αν είστε εξουσία. Θα την κάνετε επιπίας βάσης. Όταν οι γκουρού που σας δανείζουν σας λένε ότι το πρώτο που πρέπει
Να το θεωρείτε δεδομένο είναι η μείωση του μισθολογικού κόστου. Πώς θα την κάνετε εσείς? Γκουρού, για πείτε μου. Οι γκουρού έχουν πει και το άλλο, κύριε Σαχίνη, ότι μέχρι τώρα τα μέτρα που έχουν πάρθει είναι τελείως λάθος. Δεν μας οδηγούν πουθενά. Για να το λένε λοιπόν και αυτοί, σημαίνει ότι έχουμε περιθώριο να τα αλλάξουμε αυτά τα μέτρα. Και προς τα εκεί εμείς έχουμε προσανατολιστεί. Να αλλάξουν τα μέτρα. Υπάρχει περιθώριο, μα γιατί δεν θέλετε να το δεχτείτε? Όχι εσείς φυσικά, οι κύριοι του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί δεν θέλετε να το δεχτείτε ότι υπάρχει και ένας τρίτος δρόμος? Εμείς τον βλέπουμε αυτόν τον τρίτο δρόμο. Μιλάνε τώρα για τον συνδικαλισμό. Μα οι ίδιοι κατέστρεψαν τον συνδικαλισμό. 14 Μαΐου. Την 1η Μαΐου θα γιορτάσουμε την εργατική πρωτομαγιά. Στις 14 θα γιορτάσουμε κυδεύοντας την εργατική πρωτομαγιά. Διότι τα μέτρα τα οποία περνάνε καταστρέφουν αυτή τη στιγμή τον συνδικαλισμό. Εάν δεν υπάρχει συλλογική σύμβαση εργασίας, δεν υπάρχει συνδικαλισμός και το ξέρουν πάρα πολύ καλά οι δύο κύριοι που είναι σήμερα εδώ, γιατί συμμετέχουν στην όλη διαδικασία. Θα σας πω εγώ, που είμαι δημοσιογράφος και είμαι και συνδικαλίστρια. Εκπροσωπώ έναν χώρο, τον δημοσιογραφικό, στην ΕΡΤ. Μας μιλάνε για διαβούλευση. Τι σημαίνει διαβούλευση? Διαβούλευση σημαίνει ότι έρχεστε, συζητάμε. Σας κάναμε τη χάρη να κάνετε διαβούλευση, αλλά εμείς θα ακολουθήσουμε τα μέτρα. Και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα αδιέξοδο. Ποια είναι η πρόταση που μας κάνουν τα δύο κόμματα για τους εργαζόμενους? Ποια μέτρα θα ελαφρύνουν τους εργαζόμενους αυτή τη στιγμή? Εσείς τι θα κάνετε δηλαδή? Εμείς... Αν υποθέσουμε ότι ήσασταν η εξουσία, τι θα κάνετε, κυρία Ζερβούλη, δηλαδή? Θα πηγαίνετε στην κυρία Μέρκελ και στον κύριο Μπαρόζο? Γιατί θα τους φοβηθούμε? Θα τους φοβηθούμε. Δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε. Δεν θα τους φοβηθούμε, κύριε Σαχίνη. Έχουμε κάθε δικαίωμα να πάμε, διότι τα χρήματά μας και τον κόπο μας δίνουμε αυτή τη στιγμή σε αυτούς τους κυρίους και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι μας έχουν βάλει τόκους τους οποίους δεν θα έπρεπε να τους δίνουμε. Μάλιστα. Η ίδια η Γερμανία δανείζεται με 1%. Μάλιστα. Και εμείς ερχόμαστε και δανειζόμαστε με 4,5%. Παρεμφερές, κύριε Αναστασάκη. Εκπροσωπείτε έναν χώρο που μέχρι πρότινος ήταν στο Πασόκ συνολικά. Τουλάχιστον σε ηγετικό επίπεδο. Και μάλιστα πήρε και αποφάσεις. Κυρία Κατσέλη, αν δεν κάνω λάθος, μαζί ήσασταν όταν ήσασταν υφυπουργός. Η κυρία Κατσέλη είπε πολλά για την ανάγκη προστασίας των εργαζομένων, των μισθών κτλ. Παρ' όλα αυτά, η κυρία Κατσέλη, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι επέστρεψε στο Πασόκ στηρίζοντας την κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου. Ναι ή όχι? Ναι. Έφυγε, ξαναγύρισε. Ρωτώ, σήμερα τι ζητάτε ακριβώς ως κοινωνική συμφωνία? 14 Μαΐου είναι κοντά. Καταρχάς, εγώ... Και λέτε κι εσείς για επαναδιαπραγμάτευση του μνημονίου με καλύτερους όρους. Πώς? Το μνημόνιο τρέχει. 14 Μαΐου δεν έχει επαναδιαπραγμάτευση. Ισχύει αυτό. Τελείωσε. Το ποτήρι. Όλα συμβαίνουν. Ξεχύλισε κι αυτό. Ξεχύλισε. Καταρχάς, εγώ θα ζητήσω από εσάς να με δείτε εμένα προσωπικά με ποιήτη και την κοινωνική συμφωνία, καθότι είναι κόμμα στα Σπάργανα. Και τι πάνε να πει αυτό? Σε νηπιατζή, όχι, θα ολοκληρώσω. Δεν σα τραβήξαν λόγω... τα μανίκια, αλλά λόγω... δεν κατεβαίνετε. Λογοπαίγνιο κάνω. Οι συνάδελφοι που είναι στο τραπέζι εδώ είναι σε μεστομένα κόμματα. Εμείς έχουμε λοιπόν παρά την νηπιατζή μας ηλικία. Καλά, δεν είστε από τα Σπάργανα, κύριε Αναστασάκη. Όχι εγώ. Με συγχωρείτε. Όχι και εγώ. Το κόμμα σας, με συγχωρείτε. Το κόμμα ο ένας ήταν κορυφαίος υπουργός δικαιοσύνης και εσωτερικών και οι άλλοι ήταν το alter ego του Γιώργου Παπανδρέου και το λεφτά υπάρχουν. Φορέας, με συγχωρείτε. Θα το εξηγήσω μια τι πάνε να πει στα Σπάργανα. Ως φορέας είναι σε σπαργανική ηλικία ακόμα, σε νηπιατζή ηλικία. Ως συγκροτητές και. Οι άνθρωποι που έφτιαξαν την κοινωνική συμφωνία σαφώς έχουν μια εμπειρία, είναι εμπειροπόλεμοι και έχουν δυνατότητα να λένε τα σίκα σίκα ή τη σκάφη σκάφη. Λέμε λοιπόν τώρα ότι αυτοί που υπέγραψαν το Μνημόνιο 2 δεν έχουν δυνατότητα να το επαναδιαπραγματευτούν. Και κάνω μια πρόβλεψη, να παίξω με το παιχνίδι της πυθίας τώρα. Εκλογές το βλέπω πάρα πολύ σύντομα. Προμαντεύω ότι οι εκλογές είναι πάρα πολύ σύντομα. Και με αυτό τον όρο που κατηθέτω ενώπιόν σας, τη μετατόπιση πάλι των επαναληπτικών εκλογών, θα χαθεί και 14 του Μάη. Θα χαθεί. Τότε λοιπόν, τι σημαίνει για μένα αυτό? Τι σημαίνει θα χαθεί? Θα χαθεί η ημερομηνία. Δεν θα μπορέσουμε να απαντήσουμε. Ποια κυβέρνηση θα δώσει απάντηση ότι θα ισχύσει η 14 του μήνα? Με συγχωρείτε, σε εργασιακές σχέσεις πάντως χαθεί, δεν χαθεί η ημερομηνία από τις κυβερνήσεις. Αυτό ισχύει. Ποιος θα βάλει υπογραφή? Ποια υπογραφή? Έχει μπει υπογραφή. Όχι, συγγνώμη, όχι, κύριε Αναστασάκη. Έχει μπει υπογραφή. Αλλά να το πω όπως το λέει η διαφήμιση. Hello. Ισχύει, ναι, αυτό. Ισχύει. Τελείωσε. Ναι. 14 Μαΐου, εάν δεν υπάρχει
συμφωνία εργοδοτικών οργανώσεων και συνδικαλιστικών εκπροσώπων των εργαζομένων, 14 Μαΐου είναι η καταληκτήρια ημερομηνία. Τέλος. Είναι από μηδενική βάση τα πάντα στις εργασιακές σχέσεις. Εγώ σας λέω λοιπόν και... Αυτά δεν τα λέτε ως κόμματα. Ακούστε μας λέτε λίγο για τις λύσεις και την ωραία ζωή και τα ουρή του παραδείσου. Εδώ ακούστε να μας πείτε. Λίγο. Εδώ, εδώ, εδώ. Ναι, 8 μέρες μετά τις εκλογές. Έχετε, δεν έχετε κυβέρνηση. Εγώ σας λέω το εξής. Οι αγώνες αυτές των εργαζομένων δεν θα πάνε στράφη. Δεν θα πάνε χαμένες. 14 του μηνός δεν θα υπάρξει, πιστεύω, κυβέρνηση που να πάει να πει ότι υιοθετώ τις υπογραφές που μπήκανε. Θα υπάρξει ανατρεπτικός φορέας. Το κρατώ. Θα το κρατήσετε αυτό. Κυρία Ψαρού, σε εσάς αντιστοίχως, η εκπροσωπή του Οικολόγους Πράσινους, σήμερα δώσατε και μια συνέντευξη τύπου διακαναλική. Όχι εσείς, το κόμμα. Εκπρόσωποι του κόμμα. Ναι. Και είπαν ότι εμείς έχουμε ένα μοντέλο ανάπτυξης αναπεριφέρεια. Εγώ έρχομαι σε αυτό στις 14 Μαΐου. Μπορείτε να μου το κάνετε, Λιανά, πώς θα συμβεί αυτό σε σχέση με τις εργασιακές μας σχέσεις. Γιατί επίσης είστε ένα κόμμα που είστε κατά του μνημονίου, δεν αμφισβητεί όμως την ανάγκη όλα να γίνονται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πείτε μου, σας παρακαλώ, δηλαδή στην Κρήτη, ως περιφέρεια Κρήτης, ενδεχομένως να έχουμε κλαδικές και να μην έχουμε στην περιφέρεια Μακεδονίας. Δηλαδή, θεωρείτε ότι ο επιχειρηματίας στη Μακεδονία θα είναι ο έξυπνος και στην Κρήτη το κορόιδο και αντιστοίχως οι εργαζόμενοι? Πώς θα γίνει αυτό? Σαφώς, σε καμία περίπτωση. Εσείς και πολύ καλά κάνετε, δημοσιογραφικά δηλαδή, έρχεστε σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία που είναι η 14 Μαΐου. Αυτά τα διλήμματα με συγκεκριμένες... Δεν έρχομαι εγώ. Ναι, ναι, το αναφέρετε ως δημοσιογράφος, αυτό είπα. Αυτά τα διλήμματα που μας βάζουν σε περιθώρια 5 ημερών, 3 ημερών, μιας εβδομάδας, ενός μήνα, για να λύσουμε ζητήματα και παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας που χρονίζουν εδώ και τουλάχιστον 2 δεκαετίες. Είναι αστεία πράγματα. Δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη και αν θέλετε να μιλήσουμε στη βάση του 14 Μαΐου τι γίνεται, αυτό που εγώ πιστεύω και οι Οικολόγοι Πράσινοι πιστεύουν ως γενική τοποθέτηση είναι ότι όλα εξαρτώνται από την κοινωνία, από τους ίδιους τους πολίτες. Ό,τι και να πει το οποιοδήποτε κόμμα και οποιοδήποτε βουλευτής, αν η κοινωνία δεν θέλει να περάσει ένα μέτρο, δεν θα περάσει. Θα σας φέρω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Άρα τα μνημόνια τα θέλει η κοινωνία. Άρα τα μνημόνια όχι, βέβαια. Η κοινωνία έχει... Δεν πέρασαν. Πώς δεν πέρασαν, κυρία Ψαρού. Δεν ισχύουν. Δεν έχουν αλλάξει τη ζωή, τις εργασιακές σχέσεις, τους μισθούς, τις συντάξεις, τη φορολογία. Δεν τα έχουν αλλάξει. Έχουμε υποστεί τεράστια καταστολή, πολύ μεγάλη προπαγάνδα κτλ. Όλοι οι πολίτες οι οποίοι έχουν παλέψει ενάντια στο μνημόνιο και αυτό το πράγμα το βλέπουν όλοι ότι φτάνει στα όρια του. Και αποδεικνύεται πως το βλέπουν ότι φτάνει στα όρια του από το γεγονός ότι δεν θέλανε πουδενή να κάνουν αυτές τις εκλογές τις οποίες έχουν προκηρύξει. Έτσι, το έχουμε δει όλοι, ότι ούτε οι εγχώριοι κυβερνώντες, να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών φυσικά, θέλανε αυτές τις εκλογές και ούτε και οι ξένοι και μάλιστα δεν τηρήθηκε κανένα πρόσχημα. Έτσι. Λοιπόν. Επί της ουσίας λοιπόν, 14 Μαΐου, άμα θέλουμε να μιλήσουμε με μια ημερομηνία, πάλι νομίζω ότι το θέμα είναι των πολιτών, είναι μια πολύ ωραία ημερομηνία για να ξεκινήσει μια γενική απεργία διαρκείας. Μάλιστα. Λέτε αυτό. Παρακαλώ, μια παρατήρηση και να πάμε σε διάλειμμα. Είναι ωραία ημερομηνία. Είναι σχετικό. Να πω δύο κουβέντες. Να τις πείτε ξεκινώντας, γιατί μου κάνουν νόημα ότι πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Θα επιστρέψουμε. Βεβαίως. Από εσάς. Σύντομη διακοπή. Επιστρέφουμε στις αντιθέσεις με τους 6 εκλεκτούς φιλοξενούμενους υποψήφοι όλοι στον δρόμο προς την κάλπη. Κύριε Γκεγκέρογλου, από εσάς που σας είχα διακόψει πριν το διάλειμμα, κάτι θέλετε να πείτε για τις 14 Μαΐου? Ναι, κύριε Σαχίνη, κάνατε ένα σχόλιο για το πρώτο μνημόνιο ότι ήταν και πράγματι ήταν light σε σχέση με το δεύτερο, σε σχέση με τα μέτρα, τις περικοπές και όλα όσα άλλαξαν. Όμως, θα πρέπει να πούμε ότι αν το πρώτο μνημόνιο, το πρώτο πρόγραμμα είχε την πολιτική συνένεση, είχε εξασφαλίσει τη στήριξη αυτών που έπρεπε να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, δεν θα φτάναμε στο δεύτερο. Δεν ήταν λάθος, ήταν το μνημόνιο που αν είχε... Μα όταν δεν έχουμε μια συνεννόηση, μια στήριξη για ένα πρόγραμμα εξόδου και υπέρβασης της κρίσης, φτάνομαι σε χειρότερα πράγματα. Σε λάθος, θα πω τώρα. Σε οριζόντια θα πω τώρα. Καταρχήν δεν αναφέρθηκα στη Νέα Δημοκρατία μόνο. Θα σας πω τώρα. Θα σας πω τώρα. Για το θέμα που συζητάμε. Δεν θα επεκταθώ γενικότερα. Στο πρώτο μνημόνιο, λοιπόν, τι προέβλεπε?
οι επιχειρήσεις οι οποίες περνάνε πραγματική κρίση, που έχουν πραγματικό πρόβλημα, ή οι κλάδοι που έχουν πραγματικό πρόβλημα, να μπορούν να έχουν απόκτηση από τις κλαδικές συμβάσεις μέσω των επιχειρησιακών ή μέσω του δικαιώματος που θα μπορούσε να δοθεί στα πλαίσια μιας διαπραγμάτευσης. Αυτό δεν στηρίχτηκε από τις άλλες πολιτικές δυνάμεις, δεν στηρίχτηκε και δεν αξιοποιήθηκε από το συνδικαλιστικό κίνημα το οποίο έκανε την επιλογή του και ήρθαμε στα οριζόντια, κύριε Σαχίνη. Αυτή η επισήμανση ισχύει και για άλλους τομείς. Γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία έχει τεράστια ευθύνη. Καλά, δεν φταίει αυτό. Εδώ κλείσαν 250.000 επιχειρήσεις το τελευταίο. Δεν φταίει αυτό όμως που πήγαμε στο δεύτερο μνημόνιο, κύριε Γκέρο. Κυρίως. Στηρίχτηκε, δεν στηρίχτηκε. Όχι. Το δεύτερο μνημόνιο έγινε για να υποστηρίξει. Όχι, με συγχωρείτε. Η μη αποτελεσματικότητά του. Η επίσημη έκθεση των δανειστών λέει ότι το δεύτερο μνημόνιο είναι η προϋπόθεση του κουρέματος, του PSI. Και στο κούρεμα πήγαμε, κύριε Γκέρογλου, γιατί δεν βγαίναν τα νούμερα από το πρώτο μνημόνιο. Ούτως ή άλλως. Αυτό είπα. Υπήρχε εκτίμηση ότι δεν βγαίναν τα αυτό νούμερα. Είπα, δεν είχε ότι... σχέση με τα εργασιακά. Άρα, δεν καταλάβατε. Άρα και να σας στήριζε η Νέα Δημοκρατία και όλα τα κόμματα, δεν το πάλι καλά. Θα πηγαίναμε σε δεύτερο μνημόνιο. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Εάν το πρώτο αφού μνημόνιο. Αφού το λένε οι δανειστές ότι απέτυχε το πρώτο. Ναι, ως αποτέλεσμα. Συνεχίζεται ως αποτέλεσμα. Εγώ μιλάω ότι θα είχαμε άλλο αποτέλεσμα εάν η προσπάθεια η πρώτη είχε στηριχτεί συνολικά. Και το λέω με πλήρη γνώση γιατί πραγματικά δεν μπορείς να υπερβείς μια κρίση όταν δεν υπάρχει συνένεση σε ένα σχέδιο διάσωσης. Κύριε Γκέρογλου, συγγνώμη, δεν λέω ότι συγγνώμη και εδώ είναι τα κόμματα να πάρουν το λόγο, κύριε... αλλά συγγνώμη γιατί με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά ή στραβός είναι ο γυαλός ή στραβά αρμενίζεται εσείς. Με συγχωρείτε, όταν σας μιλάγα για αναδιάρθρωση του χρέους κούρεμα εξ αρχής, αρκετές πολιτικές δυνάμεις και οικονομολόγοι λέγατε ότι αυτό είναι καταστροφή της χώρας. Πήγαμε στο κούρεμα με χρονοκαθυστέρηση 2 ετών. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Κάνετε ένα βασικό λάθος. Δεν κάνω λάθος. Θεωρείτε ότι το πρώτο μνημόνιο εφαρμόστηκε στο σύνολό του. Δεν εφαρμόστηκε. Βεβαίως και εφαρμόστηκε. Το μισό έμεινε στη μέση. Οχ. Όσον αφορά. Μια χαρά εφαρμόστηκε. Ακούστε, ακούστε. Όσον αφορά διαρθρωτικές αλλαγές. Όσον αφορά όλους τους άλλους παράγοντες πέρα από τα περιοριστικά μέτρα τα οποία ήταν πράγματι light σε σχέση με το δεύτερο, δεν ολοκληρώθηκε. Το είναι γνωστό. Ποια εννοείται διαρθρωτικά μέτρα. Δηλαδή... Σας είπα καταρχήν για το θέμα της αντιμετώπισης του προβλήματος των επιχειρήσεων που είναι σε κρίση. Προέβλεπε το πρώτο μνημόνιο οριζόντια περικοπή σε μισθούς στον ιδιωτικό τομέα. Όχι. Προέβλεπε μέσω επιχειρησιακών συμβάσεων η συζήτηση μέσω τοπικών κλαδικών ή ομοιοπεγγελματικών. Την απόκτηση δηλαδή, από τις κλαδικές. Όχι, εντάξει, το όχι, πρώτο βέβαια, βήμα ήταν. Όχι βέβαια για τις επιχειρήσεις που, για τις επιχειρήσεις που είναι σε κρίση. Αυτό καταγγέλθηκε. Πότε δεν αξιοποιήθηκε αυτό. Και ήρθαμε στις οριζόντιες. Θέλω λοιπόν να πω ότι όταν δεν βάζουμε ένα ανάχωμα, όταν δεν αξιοποιούμε κάτι που μπορεί να σταματήσει το χειρότερο, ερχόμαστε μετά στο χειρότερο και καταργιόμαστε την τύχη μας. Δεν είναι η τύχη, είναι η συμπεριφορά μας, οι αποφάσεις μας. Πλάκα μου κάνετε. Δεν γιατί. Κάνω καμία πλάκα. Δεν κάνω καμία πλάκα. Και το ξέρω και πάρα πολύ καλά. Ζούμε και αλλού, δηλαδή. Να το συζητήσουμε. Ζούμε αλλού. Όχι, δεν συζητήσουμε αυτό, γιατί... αλλά εσείς υποστηρίζετε δηλαδή ότι αν το μνημόνιο το 1 εφαρμοζόταν κατά γράμμα, δεν θα είχε πρόβλημα η χώρα σήμερα. Και δεν θα είχαμε αυτά. Εάν αξιοποιούσαμε το θεσμό. Συγγνώμη, κύριε Γκέρογλου, να το πείτε τότε στον κύριο Βενιζέλο, ναι. Που χάρη σε αυτόν, όπως λέει, το τελευταίο εξάμηνο διόρθωσε τα πράγματα τα διόρθωτα. Αποφασίστε. Λοιπόν. Έχει δίκιο ο κύριος Βενιζέλος που τα διόρθωσε το τελευταίο εξάμηνο της διακυβέρνησης ή η προτέρα κατάσταση ήταν αυτή που τα διόρθωνε, αν εφαρμόζονταν σωστά. Τι από τα δύο ισχύει. Οι επιχειρησιακές συμβάσεις είχαν αξιοποιηθεί για τις επιχειρήσεις ή τους κλάδους που περνούν πραγματική κρίση, ναι. Δεν θα φτάναμε στις οριζόντιες περικοπές. Στο σύνολο, τις οποίες ξέρετε ότι δεν τις ψήφισα, δεν ψήφισα το άρθρο συγκεκριμένο, δεν ήρθε σε εφαρμοστικό νόμο. Δεν το καταψήφισα. Γιατί, απόλυτα, αλλά δεν το επικαλούμε. Δεν το καταψήφισα. Δεν το επικαλούμε, το καταψήφισα απόλυτα. Δεν το καταψήφισα. Σας παρακαλώ τώρα. Δεν έχει όμως καμιά σημασία. Συγγνώμη, δεν είστε υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ. Δεν έχει όμως καμιά σημασία, λέω. Δεν είστε υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ. Θέλω να πω κάτι συγκεκριμένο. Είστε εκτός ΠΑΣΟΚ. Θέλω να πω κάτι συγκεκριμένο. Για το συγκεκριμένο ζήτημα. Δηλαδή, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που επικαλέστηκαν και οι δανειστές και όλοι όσοι προώθησαν αυτή τη λύση, ναι. Νομίζω ότι βρήκαν πεδίο ελεύθερο μετά που δεν πέτυχε
η προσπάθεια που κάναμε στο πρώτο μνημόνιο με τις επιχειρησιακές συμβάσεις. Σεβαστή η άποψή σας, κυρία Ψαρού, σε εσάς ο λόγος. Ναι. Επ' αυτού, έτσι. Μην ναι, επ' θέμα. Αυτού ακριβώς. Το επιχείρημα του κύριου Κεγκεραβλού είναι πολύ ενδιαφέρον. Ουσιαστικά μας λέει ότι επειδή δεν καταφέραμε να ξεπουλήσουμε τη χώρα με το πρώτο μνημόνιο, αναγκαστήκαμε να υπογράψουμε δεύτερο. Η αλήθεια είναι ότι ούτε με το δεύτερο θα καταφέρουν, γιατί ο κόσμος αυτή τη στιγμή αντιδρά όλο ένα και περισσότερο. Και για να μπω και επί της ουσίας, γιατί να μην μένουμε μόνο στην αντιπαράθεση, δεν είναι μόνο αυτή η ζημιά. Ναι, βεβαίως. Δεν είναι μόνο αυτή η ζημιά. Υπάρχουν και πολύ περισσότερες που έχουν να κάνουν με την αλλίωση των ενιών και τη στρέβλωση των πραγμάτων. Να σας πω ένα μόνο παράδειγμα που αφορά την πράσινη λεγόμενη ανάπτυξη, που εκπροσωπώ και εγώ τους οικολόγους πράσινους, και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Υιοθέτησε το ΠΑΣΟΚ κατά στρεβλό τρόπο αυτό το επιχείρημα της πράσινης ανάπτυξης και έχει έρθει εδώ πέρα στην Κρήτη, στον τόπο σας, να δημιουργήσει μια βιομηχανία δήθεν πράσινης οικολογικής ανάπτυξης που ουσιαστικά έρχεται να καταστρέψει τον τόπο, να αλλάξει τη χρήση γης, να βάλει κατά του τουρισμού, έτσι, κατά του τουρισμού, γιατί εδώ πέρα έρχονται βορειοευρωπαίοι κατά κύριο λόγο τουρίστες, οι οποίοι κατεβαίνουν τα φαράγγια, απολαμβάνουν το τοπίο, τις ομορφιές. Καταστρέφει τον κρητικό τρόπο ζωής που είναι διάσημος ανά την Ιφίλιο για τη μακροζωία η οποία οφείλεται εδώ πέρα, τι να σας πω, στο σταμναγκάθι που πηγαίνει ο κόσμος και μαζεύει στα βουνά, έτσι, με πολύ απλά παραδείγματα θέλω να σας μιλήσω. Όλα αυτά τα πράγματα έρχονται και καταστρέφονται και καταστρέφουν και τον τουρισμό. Και το ονομάζουν αυτό πράσινη ανάπτυξη και κάνουν τον κόσμο να απαξιώνει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που είναι μια ελπίδα και για νέες θέσεις εργασίας, που με ρωτήσατε πριν ποιες είναι οι θέσεις των οικολόγων πράσινων για νέες θέσεις εργασίας, και για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά όχι βέβαια σε ένα επίπεδο βιομηχανίας. Δηλαδή, να χάσουμε τη γη μας, να χάσουμε τα νερά μας, έτσι, γιατί μην νομίζετε ότι τα σχέδια εδώ πέρα των υβριδικών εργοστασίων ουσιαστικά είναι για να λειτουργήσουν για την ενέργεια. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι αλλού έχει ξεσπάσει ήδη ο πόλεμος του νερού. Ναι, και αλλά, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται εδώ πέρα. Του Ευρωπαϊκού Κόμματος των Οικολόγων Πράσινων, με συγχωρείτε. Αυτά να τα δείτε πρώτα στις συνθήκες τις οποίες υποστηρίζετε ως μέλος αυτού του κόμματος. Εμείς υποστηρίζουμε. Δεν αναφέρονται, συγγνώμη, δεν αναφέρονται μέσα αυτά συνθήκες. Εμείς οι περίφημες πράσινες βιομηχανίες που στηρίζονται από το κόμμα των Γερμανών Πρασίνων στη Γερμανία. Αυτό το μοντέλο δεν είναι. Γνωρίζετε γιατί πάρα τα λέτε πολύ για καλά. Εδώ για το Σταμναγκάθι και πείτε το στο μέσο κριτικό όταν αυτή τη στιγμή δεν βλέπει ούτε μία επένδυση. Πείτε το για το Σταμναγκάθι, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Ο μέσος κριτικός γιατί είμαι και λάτρης του Σταμναγκαθιού, αλλά ακούστε με, σας παρακαλώ και πάρα τις πολύ. Και τις έχει δει και στο αποπηγάδι. Δεν είναι έτσι απλό να το λέτε τι πολιτική εφαρμόζεται εδώ. Αυτή είναι η πολιτική που εφαρμόζεται μετά τη συνθήκη του Μάστριχτ και μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας. Σας αρέσει, που δεν έχει αρέσει. Οδηγήσει. Αν δεν σας αρέσει να την καταγγείλετε. Δεν την καταγγείλετε όμως. Μα βλέπουμε που έχει οδηγήσει αυτή η πολιτική και λέμε ότι χρειαζόμαστε ένα νέο μοντέλο. Α, θα επιμείνω σε αυτό που σας είπα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μην πάμε σε ανανεώσιμες. Σας παρακαλώ, επί αυτού που είπε περί των μνημονίων ο κύριος Γκεγκέρογλου. Έχετε να προσθέσετε κάτι, θέλω να μείνουμε πρώτα εδώ. Θα καταλήξουμε εκεί, πιστέψτε με. Νομίζω ότι ολοκλήρωσα. Ωραία, κύριε Πλακιωτάκη. Κοιτάξτε. Το πάω ζευγαριωτά από την αρχή στο τέλος και πάλι. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ότι εμείς, σαν Νέα Δημοκρατία, όσον αφορά τους στόχους της μειώσεως του χρέους και του ελλείμματος, συμφωνούμε. Όμως, διαφωνήσαμε από την αρχή ως προς τον δρόμο που θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και αποδείχθηκε τελικά στην πράξη που δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε. Δηλαδή, με την λογική των οριζοντίων μειώσεων σε μισθούς και συντάξει, με αύξηση της φορολογίας που τελικά αντί για αύξηση των εσόδων είχαμε μείωση των εσόδων. Και τελικά πού μας οδήγησε. Με ποιο τρόπο, αυτή... κύριε Πλακιωτάκη. Συγγνώμη. Μειώθηκε, γιατί... προσέξτε. Γιατί το ΠΑΣΟΚ λέει πέντε πράγματα. Πείτε μου, εσείς είπατε όχι στο πρώτο μνημόνιο. Στο δεύτερο μνημόνιο, με συγχωρείτε, έχετε αναλάβει τη δέσμευση για λήψη πρόσθετων μέτρων ύψους 14 δισεκατομμυρίων ευρώ τον Ιούνιο. Αυτό περιγράφει το μνημόνιο και η Δανειακή Σύμβαση. Μεταξύ των οποίων είναι οι νέες μειώσεις μισθών και συντάξεων και είναι περαιτέρω απολύσεις στο δημόσιο, ναι ή όχι. Καταρχήν δεν και έχουν, αν δεν το έχετε δεν αναλάβει. Πώς δεν έχουν προσδιοριστεί. Δεν έχουν προσδιοριστεί. Δεν έχουν προσδιοριστεί. Ποιος σας το λέει αυτό? Το ύψος έχει προσδιοριστεί. Α. Δεν έχουν προσδιοριστεί το πώς θα προέλθουν οι δαπάνες. Και εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να μειωθεί, κύριε Σακίνη, η σπατάλη. Υπάρχουν τεράστια περιθώρια για τη μείωση της σπατάλης. Και οικονομικά. Μισό λεπτό. Ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος εχθές έκανε επανεκτίμηση της ύφεσης που δεν έχει πέσει ποτέ μέσα. Έξω πέφτει ο κύριος Προβόπουλος. Ασχέτως αν τα δύο κόμματα τον έχετε θεοποιήσει και δεν του τα λέτε. Λοιπόν, λέει ύφεση 5%. Και λέει ότι ενδέχεται το Σεπτέμβριο να αναθεωρηθεί.
Άρα στα 14 δις, αν πάμε στο 8% την ύφεση, θα πρέπει να προσθέσει τα άλλα 8. Πείτε μου, σας παρακαλώ, που θα βρείτε 22 δις. Πρακτικά λοιπόν. Δεν τα βρίσκεται από μισθούς και συντάξεις, κύριε Πλακιωτάκη μου. Μάλιστα, δεν τα βρίσκεται φορολογία. Πείτε μου, που θα βρείτε 22 δις. Απλά, ορίστε, πείστε. Θα σας το πω απλά. Αυτή την ώρα, διαχρονικά στην Ελλάδα, υπήρχε μια αύξηση των εξόδων σε σχέση πάντοτε με τα έσοδα. Επομένως, αναγκαζόμασταν συνεχώς να δανειζόμαστε, με αποτέλεσμα οι συνεχές δανεισμός, επειδή ακριβώς πήγαινε σε καταναλωτικές δαπάνες, δεν μπορούσαμε δυστυχώς να δημιουργήσουμε ένα οικονομικό μοντέλο στη χώρα μας που θα στρεφόταν κυρίως σε παραγωγικές επενδύσεις. Δημιουργήσαμε δηλαδή ένα αμυγός καταναλωτικό μοντέλο, με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε ένα δημόσιο χρέος το οποίο δεν ήταν διαχειρίσιμο. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα, για να το πούμε σε πολύ απλή γενική γλώσσα? Πρώτον, να μειώσουμε τις δημόσιες δαπάνες. Πώς θα μειώσουμε τις δημόσιες δαπάνες? Μειώνοντας το κράτος. Πώς θα μειώσουμε το κράτος? Προχωρώντας σε αποκρατικοποιήσεις. Δηλαδή απολύσεις. Δηλαδή, δεν μιλάμε για απολύσεις. Πώς θα το κάνετε? Να δείτε. Μειώνοντας το κράτος. Δηλαδή απολύσεις. Δεν με αφήνετε. Άρα εγώ καλά σας το λέω ότι 14. Δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω. Μα πείτε μου πώς θα μειώσετε. Δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω. Μα κύριε Πλακιωτάκη μου. Μιλάμε. Συγγνώμη. Πώς θα πετύχετε τη μείωση, ακούστε με, των δημοσίων δαπανών, όταν μου λέτε λοιπόν μειώνοντας το κράτος και κάνοντας αποκρατικοποίησεις, δηλαδή και απολύσεις? Πόσο μας κόστιζε η Ολυμπιακή το χρόνο, την ημέρα? 1,5 εκατομμύρια Μάλιστα. ευρώ. Πόσο μας στοιχίζει ως οικιαστικές συγκοινωνίες το χρόνο? 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Μάλιστα. Τι έσοδα μπορούμε να αποκομίσουμε από το πετυχημένο μοντέλο σύμβασης παραχώρησης, όπως για παράδειγμα στο λιμάνι του Πειραιά? Μάλιστα. Δεκάδες δισεκατομμύρια Άρα ευρώ. Επομένως, η μία περίπτωση είναι να μειώσει το κράτος προχωρώντας σε αποκρατικοποίησεις, και το δεύτερο είναι να μπορέσει να δημιουργήσει νέες προϋποθέσεις ανάπτυξης, δηλαδή νέα έσοδα. Το μοντέλο της Ολυμπιακής σας καλύπτει σήμερα? Δεν με καλύπτει απόλυτα. Δεν σας καλύπτει. Πάντως, ήταν μία τομή. Ανακούφιση. Ανακούφιση 1,5 εκατομμύρια. Γιατί επιδοτεί το κράτος λοιπόν τώρα τις άγονες γραμμές στην Ολυμπιακή, αφού είναι ιδιωτική εταιρεία? Για πείτε μου. Κοιτάξτε, τη δώσατε στον ιδιώτη για να φύγει από το άγος του κρατικού κορβανά. Γιατί επιδοτείτε ο ιδιώτης? Είναι μέσω Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Μα τι πάει να πει αυτό? Με συγχωρείτε, δεν είναι και λεφτά του Έλληνα πολίτη? Γιατί επιδοτεί το ιδιώτης? 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Κύριε Πλακιωτάκη, να σου το πω πιο απλά. Επειδή μιλάτε για ισοδύναμα μέτρα, εγώ δεν τα ακούω αυτή τη στιγμή. Εγώ ξέρω τι ακούω. 14 δις το Πασόκ. Οφείλω να το πω, μπορεί να διαφωνεί κάποιο μαζί του. Λέει, αν χρειαστεί, αν δεν βγαίνουν τα νούμερα, το είπε ο κ. Βενιζέλος, ίσως να αναγκαστούμε και θέλουμε να τα αποφύγουμε σε περαιτέρω μειώσεις μισθών. Ίσως να υποχρεωθούμε. Αν αξιοποιήσει, κύριε Σαχίνη. Ακούστε όμως, υπάρχουν... κύριε Πλακιωτάκη, όταν μου λέτε αποκρατικοποιήσεις και να περιστήλουμε το κράτος, σημαίνει και απολύσεις. Προβλέπονται, είναι πέρα από τις Δεν μιλάμε για απολύσεις, Σαχίνη. Δεν μιλάμε μόνο για απολύσεις. Αλλά. Δεν αξιοποιήσει την δημόσια περιουσία. Δηλαδή, θα σας το πω και πολύ απλά. Πώς την αξιοποιείς? Για παράδειγμα, που το καταλαβαίνουν και οι Λασιθιώτες. Ναι. Στη Νεάπολη υπάρχουν 6.000 τετραγωνικά μέτρα δημόσιας κρατικής περιουσίας αναξιοποιείται. Δεν θα μπορούσαν να μεταφερθούν δημόσιες κρατικές υπηρεσίες με αποτέλεσμα. Βεβαίως. Και να εξοικονομηθούν χρήματα για τον δημόσιο κουβανά. Γιατί δεν το κάνατε όταν ήσασταν κυβέρνηση αυτό? Τώρα το είδατε. Κοιτάξτε να δείτε. Πολλά που δεν έχουν γίνει τα προηγούμενα 30 με 40 χρόνια, αναγκαστικά θα πρέπει να γίνουν σήμερα. Γι' αυτό μιλάμε για ένα διαφορετικό μοντέλο και διακυβέρνησης και ανάπτυξης. Σαν και αυτό του 4, κύριε Πλακιωτάκη, της επανίδρυσης του κράτους. Κύριε Σαχίνη, λάθη έχουν γίνει διαχρονικά. Αυτό που ενδιαφέρει όμως τους πολίτες. Όχι, με συγχωρείτε. Προσέξτε. Αυτό που ενδιαφέρει. Συγχωρείτε, κύριε Πλακιωτάκη. Όταν είχαμε όλη την αντιπολίτευση απέναντί μας, είναι ότι πληρώνει τα δικά σας λάθη 30 χρόνια. Με συγχωρείτε, δεν είναι λάθη γίνανε. Λάθη γίνανε 1,5 εκατομμύριο άνεργοι. Λάθη γίνανε 2.500 αυτοκτονίες. Με συγχωρείτε, έτσι το λέτε, λάθη γίνανε? Από κύριε πότε Πλακιωτάκη, έχει ξεκινήσει ποιος... το λάθος, κύριε Σαχίνη? Διαχρονικά, εγώ δεν είπα το 4. Αλλά μην μου το λέτε, λάθη γίνανε. Ωραία. Κύριε Πλακιωτάκη, εσείς ζείτε με 586 ευρώ. Ποιος διόγκωσε? Πείτε μου, σας παρακαλώ. Ποιος διόγκωσε? Κύριε Πλακιωτάκη, ζείτε με 586 ευρώ. Ποιος διόγκωσε? Διότι η Νέα Δημοκρατία φιλοδοξεί να κυβερνήσει τον τόπο και αυτό δύναμο. Υπάρχουν μαγικές συνταγές, κύριε Σαχίνη, και τις ξέρω. Γιατί μέχρι σήμερα. Εσείς να μας πείτε και λοιπόν. Για την ώρα, αφού δεν σας πρότεινα. Κύριε Πλακιωτάκη μου, αφού δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές, πείτε μου, σας παρακαλώ, πού θα βρείτε 14 στην καλύτερη των περιπτώσεων, γιατί εγώ σας λέω θα είναι 22 δις. Πού θα τα βρείτε, πείτε μου. Αφού δεν θα κόψετε μισθούς και συντάξεις, αφού δεν θα κάνετε απολύσεις στο δημόσιο, πείτε μου πού θα τα βρείτε. Κύριε Σαχίνη, σας εξήγησα. Είναι συνδυασμός και μείωση
των κρατικών δαπανών, δηλαδή της δημόσιας σπατάλης, και αύξησης της παραγωγικότητας. 1% μείωση της ύφεσης αυξάνει, μειώνει μάλλον το έλλειμμα 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Μα επομένως, δεν θα έχουμε μείωση της ύφεσης, θα έχουμε αύξηση της ύφεσης. Όταν δεν προχωρήσεις σε μέτρα, κύριε Σακηνή, κύριε Σακηνή, δεν μπορείς να ξεπεράσεις τη σημερινή κρίση εάν δεν δημιουργήσεις ανάπτυξη και ανάπτυξη στον τόπο. Θα σας προβοκάρω, γιατί είστε ενδυνάμει το πρώτο κόμμα. Δεν έχω ακούσει, όσες φορές σας έχω ρωτήσει, ούτε μία φορά να μου πείτε πώς σκέφτεστε να τα πάρετε από τους έχοντες και κατέχοντες που 34 χρόνια απομυζούν τον ελληνικό λαό. Μια φορά δεν μου το έχετε πει. Μία! Να μου πείτε, κύριε Σαχίνη, θα φορολογήσω και αυτούς που λέει ο κύριος Γωνιανάκης ότι έχουν πλούτο. Να έρθει να μου τους πει ο κύριος Γωνιανάκης. Να μειωθεί... Καλά, αφήστε. Δεν μιλάω για εσάς. Κύριε Σαχίνη, θα φορολογήσω. Στο επόμενο γύρο, αν θέλετε. Βεβαίως. Κύριε Αναστασάκη, αντιστοίχως. Στα όσα ακούγονται. Λοιπόν, εγώ έχω να πω το εξής. Ότι το μνημόνιο είναι παράγωγο από τη μνήμη. Αλλά ξεχνούμε, φαίνεται. Η Ελλάδα επέρασε πρώτο και δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και εξαθλιώθηκε και οικονομικά, αλλά κράτηξε αγέροχο παράστημα και την ηθική της υπόσταση. Σήμερα δεν έχουμε την οικονομική κρίση απόλυτα αυτή που ευαγγελίζεται ο μικρός μέχρι το μεγάλο. Έχουμε γνήσια πολιτική κρίση σε αρχηγικό επίπεδο. Εκλείποντας από την πολιτική κονίστρα η όντως καταξιωμένη πολιτική αρχηγή, από εκεί στρα ξεκίνησε στην πολιτική σκακέρα το πιόνι, όχι το ευρώ που μαστίζεται σήμερα η κοινωνία μας, που ήταν επακόλουθο, που είναι επακόλουθο, αλλά το πιόνι ψώνει αρχηγός. Το ψώνιο της αρχηγίας είναι το μεγάλο βάσανο σε όλη την Ελλάδα. Και πόσα χρόνια σας πήρε να το καταλάβετε αυτό εσάς? Και γιατί ρωτάτε εμένα που πραγματικά... Δεν είστε παρθενογένεσιος κόμμα. Σαφώς όχι. Που πραγματικά πόσο χρόνο θέλατε προέρχον... δηλαδή, να το καταλάβετε αν είναι έτσι? Αν είναι έτσι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και αναρωτηθείτε και κάνετε μια κριτική, και μια αυτοκριτική πάνω σε αυτό που σας λέω, θα δείτε ότι... Εγώ γιατί να κάνω αυτοκριτική, κύριε Αναστασάκη? Σε κάποιον φορέα, για ποιο να σε κάνω? Κάποιον φορέα κομματικό ακουμπάτε και όχι, όχι, με συγχωρείτε, κύριε Αναστασάκη, εδώ δεν είμαι εγώ για να κάνω την αυτοκριτική μου. Είστε εσείς για να κάνετε κριτική. Κάντε κριτική, λοιπόν, αυτοκριτική μαζί μου. Εγώ σας ρωτάω πότε το ανακαλύψατε ότι είναι ψώνια η αρχηγή? Αρκετά όταν χρόνια. Έπαψαν οι επικεφαλείς του κόμματός σας να είναι αρεστοί στους αρχηγούς. Όχι, από τότε ή να είναι οι διάδοχοι, από τότε ή όταν έπαψαν να είναι το κλειστό think tank των αρχηγών. Όχι. Τότε εγώ, είναι ψώνια η αρχηγή. Εγώ σας λέω. Παρακαλώ. Σας λέω ότι ακριβώς η πολιτική σκακέρα άρχισε να παίζει άσχημα παιχνίδια όταν υπήρξε και υπάρχει ανταγωνιστικό πεδίο αρχηγικό. Είναι θέμα αρχηγών ή θέμα πολιτικών στη χώρα? Που μέσα εμπεριέχεται η ηθική της πολιτικής. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να σε φάω για να κυβερνήσω, για να είμαι καλό ή να είμαι κακό στην κυβέρνηση. Μάλιστα. Προξενούμε όμω κακό στι κοινωνίε. Προσέξτε με. Δεν μου λέτε, κύριε Αναστασάκη, το μνημόνιο 1 κατά την κοινωνική συμφωνία ήταν καλό, γιατί στη διαπραγματεύση ήταν η κυρία Κατσέλη και έκανε σκληρέ διαπραγματεύσει, ενώ το μνημόνιο 2 δεν είναι καλό? Βεβαίως, γιατί δεν ήταν διαπραγματεύσει η κυρία Κατσέλη. Ακούστε με λίγο. Όταν ερχόμενο το Πασόκ στην εξουσία βρήκε τη χαοτική κατάσταση. Αλλά η κυρία Κατσέλη άνοιξε την πόρτα. Προσέξτε με λίγο. Με συγχωρείτε, η κυρία Κατσέλη άνοιξε την πόρτα. Δεν το δέχομαι αυτό. Πώ δεν το δέχεστε? Η κυρία Κατσέλη ήταν εμπνευσμένη. Θύματος λεφτά υπάρχουν. Ακούστε με, εγώ ήμουνα. Όχι. Έχουμε κάνει λάθος και εκεί. Γιατί έχω κάνει λάθος? Παραφραστικό λάθος. Καθόλου παραφραστικό. Θα το εξηγήσουμε το λεφτά. Λεφτά υπάρχουν. Θα το εξηγήσουμε. Βρέθηκαν στα γρήγορα για τις τράπεζες και το χρηματιστήριο. Θα το εξηγήσουμε τώρα. Αυτό δεν έλεγε ο Παπανδρέας? Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Τι έλεγε ο Παπανδρέας? Και το γνωρίζετε πάρα πολύ τι καλά. Τι έλεγε εκείνα? Δεν είπε αυτό ο Παπανδρέου μόνο και βάλουμε μπιπ αποσιοποιητικά. Ο Παπανδρέου είπε: υπάρχουν λεφτά για τους ειδικούς, για τους εδικούς μας, για τους κουμπάρους. Για τους τράπεζες χρηματιστήριο. Μπράβο. Αυτό σας είπα. Μπράβο. Και είπε στη συνέχεια. Και δεν υπάρχουν λεφτά για την παιδεία, ναι, για την υγεία, ωραία, για τον αγρότη κτλ. Η δημοσιογραφική. Το εμπνεύστηκε η κυρία Κατσέλη αυτό, κύριε Αναστασάκη? Όχι, κύριε. Ποιος το εμπνεύστηκε? Η κυρία Λούκα Κατσέλη είπε, ναι, και η σημερινή πρόεδρος της Κοινωνικής Συμφωνίας είπε στον πρόεδρο και στο Πασόκ γενικά και στην κοινωνία. Ναι. Δέστε τα παρακαλώ τα πρακτικά της Βουλής. Τι είπε, και είπε ότι λεφτά υπάρχουν για τους συμμετέρους, για τους κουμπάρους, αυτό που σας είπα τώρα. Ναι. Δεν υπάρχουν δηλαδή δήθεν και σαρκάζει λεφτά για τον αγρότη. Ωραία. Δεν υπάρχουν λεφτά και για την υγεία. Και τι έκανε? Και προσέξτε λίγο, τι έκανε, καταφεύγουμε τι τότε έκανε, στη δανειακή πολιτική. Τι έκανε, πείτε μου. Ακριβώς λέμε. Τι καταψήφισε, πείτε μου. Θέλω με καταψήφισε το μνημόνιο 1. Το 1 το ψήφισε.
Γιατί ήταν... καταψήφισε τη Δανειακή. Ακούστε με λίγο. Καταψήφισε τους εφαρμοστικούς. Όχι. Πείτε, λοιπόν, ακούστε με λίγο. Λοιπόν, ήταν απόλυτη αναγκαιότητα. Με συγχωρείτε δηλαδή, γιατί ο κύριος Γκεγκέρογλου συνέχιζε να ψηφίζει, είναι κακός. Και η κυρία Κατσέλη που σταμάτησε γιατί δε φως και μπήκε είναι καλή. Αυτό θέλετε να μου πείτε. Μα με συγχωρείτε στη δική μου τη ζωή δύο χρόνια, κύριε Αναστασάκη. Και στη ζωή του ανέργου κυρίως. Έτσι, το ότι σταμάτησε τρεις μήνες νωρίτερα η κυρία Κατσέλη από τον κύριο Γκεγκέρογλου ενδεχομένως ή τον κύριο Πλακιωτάκη, δεν λέει τίποτα. Δύο χρόνια ακριβώς πιλατεύεται αυτή η πολιτική της Λούκα και πιλατεύει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Και τον τότε τον Γιώργο του Παπανδρέου. Προσέξτε λίγο. Αφού έφυγε, δεν έφυγε. Μα προσέξτε γιατί λίγο. Ξαναγύρισε. Όχι, δεν σας προσέχω, θα μου απαντήσετε. Μα... γιατί οφείλετε να το πείτε στον πολίτη, ποια είναι η διαφορά σας. Μα το να λέω. Την καταλάβω. Το λέω ότι... έφυγε η κυρία Κατσέλη από το ΠΑΣΟΚ, από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ναι, και επέστρεψε στην κοινοβουλευτική και ομάδα. Και επανήλθε, νομίζοντας και γνωρίζοντας με διαβεβαιώσεις ότι το μνημόνιο αυτό το πρώτο ήσχε την αδύρυτη ανάγκη γιατί δεν θα είχαμε ούτε συντάξεις ούτε να πληρώσουμε αυτό και δεν θα βαδίσουμε σε περισσότερη. Αυτό τώρα είναι ψέματα. Συγγνώμη, τώρα δεν θα είχαμε μισθούς και συντάξεις στην Ελλάδα τώρα το 2012 αν δεν μπαίναμε το μνημόνιο. Δηλαδή, συγγνώμη, ποιοι παράγουν δηλαδή σε αυτόν τον τόπο. Κοιτάξτε δηλαδή, ποιοι πληρώνουν τα ταμεία. Κοιτάξτε λίγο. Οι πολιτικές ποδήλες, συγγνώμη τώρα, γιατί ακούω από τη μια οι επιστημονικές συμβάσεις ήταν. Ακούστε με λίγο. Το θέλημα, δηλαδή, και το θέλαμε να εργαζόμενοι. Κρατήστε λίγο σημειώσεις, παρακαλώ, κύριε Σταχίνη, διαφυλάξτε με λίγο. Και άμα θέλετε διάλογο έτσι να διαπλέκουμε τις κουβέντες μας και μην ακούτε. Εντάξει, δεν θα είμαι αυστηρός στο μονολόγο. Όχι, μα άμα δεν καταλαβαίνει τα λόγια τα δικά μου ή του κυρίου. Ελάτε, κύριε Σταχίνη. Λέω λοιπόν ότι επιστρέφοντας η Λούκα η Κατσέλη στο Πασόκ, είπε. Το δεύτερο μνημόνιο που ετοιμάζεστε ή θέλετε, κύριε Πρόεδρε, να κάνετε σε ψηφοφορία στην κοινοβουλευτική μας ομάδα, είναι το φάρμακο της Τρόικα που σκοτώνει. Και αν το επιδιώξετε αυτό, εγώ θα φύγω. Το πρώτο δεν ήταν. Όχι λίγο, όχι, δεν ήταν καθόλου. Α, δεν ήταν. Να σας πω λίγο γιατί δεν ήταν. Ήταν, σας λέω και πάλι, αδύρυτη ανάγκη να πληρωθούν συντάξεις, δημόσιοι, υπάλληλοι, μισθοί, πράγματα, μυστήρια, δώρα των Χριστουγέννων. Όλα αυτά συναρμολογούσαν μια αδύρυτη αναγκαιότητα να πάρουν χρήματα. Μάλιστα. Βέβαια. Το μεγάλο λάθος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι δεν είχε δικά της λεφτά να στηρίξει ένα παιδί δικό της που λέγεται Ελλάδα. Και μας παρέπεμψε η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλετε, να κρεμαστούμε στους δυνατούς. Μάλιστα. Κύριε Γωνιανάκη. Όχι, να ολοκληρώσω λίγο. Εντάξει. Είπαμε, ελάτε. Όσον αφορά, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Και ειδικότερα οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι και άνεργοι βιώνουν αυτή τη στιγμή την κόλαση που έχει γίνει η ζωή τους. Και να ξεκαθαρίσουμε πως το δημόσιο χρέος αποτελεί για μας μπούρδες. Πραγματικά. Αποτελεί την αφορμή ουσιαστικά να φτάσουν οι μισθοί των Ελλήνων εργαζομένων να χάσουν κάθε δικαίωμα και να φτάσουν σε επίπεδα όχι Βουλγαρίας, Ινδίας. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι ούτε τα όλοι μαζί τα φάγαμε, ούτε έχει ευθύνη ο εργαζόμενος, ο άνεργος, ο συνταξιούχος για το χρέος. Και γι' αυτό η πρόταση του ΚΚΚ είναι ξεκάθαρη. Διαγραφή. Δεν αναγνωρίζουμε κανένα χρέος. Και έξω από τη λικοσημασία που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όσο και αν θέλουν, και πρέπει ο κόσμος να μην μπει στην παγίδα που λέει πως αν δεν ψηφίσουμε τα κόμματα που στηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ανοίξει η γη και να μας καταπιεί, θα διάσουν τα πρατήρια βενζίνα όπως έγινε στις 11 του Φλεβάρι, δεν θα έχουν τα σούπερ μάρκετ τρόφιμα, να πάψει αυτός ο μπαμπούλας. Γιατί αυτή τη στιγμή ο κόσμος έχει εξασθενωθεί. Να σας πω, ανάπτυξη έχουμε φοβερή στο Ηράκλειο. Είχαμε δύο νησιροδανειστήρια πριν τρία χρόνια, αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 150. Σήμερα το πρωί στην βιομηχανική περιοχή, με μία εργαζόμενη μου εξομολογήθηκε και αναγκάστηκα, λέει, και πούλησα τα βαφτιστικά του παιδιού μου για να πληρώσω τον νίκη. Γιατί ο μισθός μου είναι 500 ευρώ αυτή τη στιγμή και δεν μπορώ να ζήσω. Έχετε αναρωτηθεί όμως, κύριε Γωνιανάκη, ότι σε 7 Μαΐου μπορεί να μην υπάρχει καν ούτε ο μισθός των 500 ευρώ. Αυτό μπορεί το έχετε να αναρωτηθεί. Και είστε έτοιμοι να πείτε, μπορεί να υπάρχει. Μπορεί να υπάρχει και παραπάνω μισθός. Πώς. Γιατί πλούτος υπάρχει στην Ελλάδα. Ναι, αλλά αυτό όμως ο πλούτος δεν δημιουργείται αύριο το πρωί. Γιατί 700 δισεκατομμύρια. Διότι εσείς πρώτοι έχετε περιγράψει, κύριε Γωνιανάκη, ως κόμμα, ότι έχει αποβιομηχανιοποιηθεί η χώρα, έχει εγκαταληφθεί ο αγροτικός τομέας. Αυτά είναι μια διαδικασία που για να κινηθεί θέλει ένα χρόνο. Εγώ σας ρωτάω πρακτικά. Το ΚΚΕ είναι η κυβέρνηση 7 Μαΐου. Πείτε μου, σας παρακαλώ, με βάση αυτό που λέτε και πρεσβεύετε, πώς θα κινηθεί έστω και για τα 500 ευρώ. Ο κύριος Βενιζέλος λέει ότι ναι, είναι άγριες περικοπές. Αλλά είναι 500 ευρώ, 586. Δεν χαίρομαι, αλλά είναι 586. Κινδυνεύουμε στις 7 να μην είναι ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα σέντ. Εσείς τι ανταπαντάτε. Μα αυτή τη στιγμή υπάρχει πλούτος μέσα στην Ελλάδα. Δηλαδή 700 δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή είναι ο πλούτος των επιχειρήσεων μέσα στην Ελλάδα. Όχι τα 600 δις που είναι στην Ελβετία. Δηλαδή μπορεί να φορολογήσει. Δηλαδή θα φύγουν ξαφνικά τις 7 Μαΐου, θα φύγει η Καρφούρ, θα φύγει όλες οι πολυεθνικές από την Ελλάδα, δεν θα μπορούν να πληρώσουν μισθούς. Μπορεί να διεκδικήσει ο εργαζόμενος να πάρουν μισθούς αξιοπρέπειας, όχι μισθούς πείνας. Γιατί και πριν την κρίση, τα 750 ευρώ μειχτά, δηλαδή το 2004 π.χ. που είχαμε αύξηση 4,5%. Το δημόσιο υπάλληλο πώς θα τον πληρώσετε.
Το συνταξιούχο πώς θα τον πληρώσετε? Μα να σας πω, από τα έσοδα που κύριε Γωνιανάκη, να είστε και εσείς συγκεκριμένοι. Δηλαδή δεν μπορεί να λέμε ότι η μνημονιακή είναι γενική. Η αντιμνημονιακή ή εν πάση περιπτώσει αυτή που είναι αντί. Εσείς δεν δέχεστε τον όρο αντιμνημονιακή. Το σέβομαι αυτό. Πείτε μου πρακτικά να το καταλάβει πολύ, όχι για μένα. Από τα έσοδα. 7 Μαΐου πώς θα πληρώσετε το μισθωτό του δημοσίου, το συνταξιούχο? Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Από τη φορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου, ξεκάθαρα του μεγάλου επιχειρήσεων και από τα χέρια των τραπεζών. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Και να πούμε και όσον αφορά, γιατί παίζεται πως πήραμε το μνημόνιο για να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις. Και μεγαλύτερη απάτη δεν υπάρχει. Εδώ αυτή τη στιγμή, αν θυμάμαι καλά, το 2010 τα έσοδα του ελληνικού κράτους ήταν γύρω στα 55 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι συντάξεις και οι μισθοί δεν πιάσαν τα 19 δισεκατομμύρια. Τα υπόλοιπα πήγαν στους τοκογλύφους. Και αυτό δείχνει, αποδεικνύει αυτή τη στιγμή πως υπάρχει χρήμα, υπάρχει πλούτος και όλα αυτά τα χρόνια εξαθλιώνεται ο κόσμος και αναγκάζεται να πέφτει ουσιαστικά για το καλό της χώρας. Ποιας χώρας? Γιατί η Ελλάδα δεν είναι εταιρεία να φτωχεύσει. Δεν είναι οι άνθρωποι μετοχές ή χρηματιστήριο ή νούμερα και θα φτωχεύσουμε. Μάλιστα. Κυρία Ζερού. Ναι. Επ' αυτών, έτσι. Επ' αυτών, φυσικά. Λοιπόν, αρχικά έχω να πω ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, όταν αντιμετώπισε το πρώτο μνημόνιο, ήταν αδύναμη να το αντιμετωπίσει. Δεν ήξερε ούτε καν τι ήταν μνημόνιο. Και έχουμε και αποδείξεις αυτό, γιατί υπουργός του ΠΑΣΟΚ ήταν ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ο οποίος υπέγραψε και δεν ήξερε τι είχε μέσα το μνημόνιο. Λοιπόν, θεωρώ και πιστεύω ότι τους βρήκε απροετοίμαστους. Δεν ξέραν τι πάνε να διαπραγματευτούν και γι' αυτό το πρώτο μνημόνιο το έκαναν έτσι όπως το έκαναν. Θα σας πω λοιπόν, θα σας απαντήσω και εγώ πού μπορούν να βρεθούν αυτά τα χρήματα. Γιατί εμείς έχουμε δώσει ως Δημοκρατική Αριστερά τη λύση και λέμε πού μπορούν να βρεθούν αυτά τα χρήματα. Αρχικά λοιπόν θα σας πω ότι στην βάση των στοιχείων και των δεδομένων, αν μειώσουμε αυτή τη στιγμή την παραοικονομία σε ποσοστό μόλις 5%, μόλις 5% και 1% τη διαφθορά, το ποσό το οποίο θα προκύψει είναι 14 δις ευρώ. Εάν τα βάλετε λοιπόν τα νούμερα, θα δείτε ότι αυτό που πρόκειται να γίνει τον Ιούνιο είναι μέσα από αυτό. Ναι, αυτό δεν γίνεται σε μία μέρα, κυρία Ζερού. Δεν γίνεται σε μία μέρα. Αν γινόταν σε μία μέρα, φαντάζεστε ότι υπήρχε κυβέρνηση που δεν το έκανα. Ναι, αλλά δεν το κάνει. Κορόιδα είναι να. Μα δεν το κάνει. Να μην μπορούν να κυκλοφορήσουν, θα το κάναν. Έχουν ακολουθήσει. Δεν είναι έτσι απλό. Είναι πολιτική επιλογή, κυρία Ζερού. Ακριβώς και είναι πολιτική επιλογή, μα δεν κάνουν αυτή. Όπως λέει η Δημοκρατική Αριστερά, απαιτώ να μου απαντήσει. Απαιτώ να μου απαντήσει 7 Μαΐου. Τι θα κάνει, γιατί το ΠΑΣΟΚ λέει την άποψή του, η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, τι θα πείτε εσείς, ότι τα 14 δις τα βρίσκουμε από τη φορολόγηση αυτών που φοροδιαφεύγουν? Ναι. Μπορούμε να τα βρούμε από. Θα σας απαντήσω όμως και σε άλλο με νούμερα για να σας. Συγγνώμη, κυρία Ζερβού, με βάση τη δανειακή σύμβαση, την οποία ο κύριος Κουβέλης δεν αμφισβητεί, εάν τα βρείτε από τη φοροδιαφυγή, την πρώτη δουλειά που έχετε να κάνετε δεν είναι να πληρώσετε τους μισθούς και τους συντάξεις. Είναι να τα πάτε στο ειδικό ταμείο για να πληρωθούν οι δανειστές. Ναι, έτσι το ξέρετε. Όπως, φυσικά και ξέρω και θα σας πω και τα νούμερα. Θα σας πω και τα νούμερα. Επειδή είστε υπεύθυνοι οι δύναμοι της αριστεράς, τι μου λέτε? Λοιπόν, θα μαζέψετε τα λεφτά για να πληρώσουν οι δανειστές, μα το κάνουν εκεί και το κάνουν και καλά. Έχουν και το know-how 2,5 χρόνια. Αυτό είναι το θέμα μας. Θεωρώ ότι δεν το έχουν, αλλά θα σας πω. Λοιπόν, τα χρήματα που εισπράττει αυτή τη στιγμή το ελληνικό δημόσιο για τα, από τους φόρους κλπ. Είναι 88 δις. Οι δαπάνες, σε ό,τι αφορά τους μισθούς και τις συντάξεις, είναι 51 δις. Τα χρήματα, λοιπόν, υπάρχουν. Απλά οι συμφωνίες που έχουν κάνει οι κυβερνήσεις του Μνημονίου δίνουν 16 δις στους τόκους. Για τα φάρμακα χρειαζόμαστε 3,5 δις, για τις παροχές 2,7 δις. Τα χρήματα λοιπόν για τους μισθούς και για τις συντάξεις υπάρχουν. Οι προτεραιότητες είναι άλλες. Ερχόμαστε λοιπόν εμείς και λέμε ότι θα πάμε και θα αλλάξουμε τις συνθήκες που έχουν υπογραφεί, που έχει υπογραφεί το μνημόνιο. Κάτι που δεν έχουν κάνει οι άλλοι. Είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί δεν θέλετε να το δείτε αυτό, ότι είναι πάρα πολύ απλό? Κύριε Σαχίνη. Επειδή προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο. Είναι θέμα διαπραγμάτευσης. Ναι, κύριε Κύριε. Ακούσατε και στα νούμερα, που είναι κάτι αντικειμενικό, δεν συμφωνούν τα κόμματα που λένε γενικώς όχι. Αυτό σημαίνει αδυναμία συνεννόησης από την πλευρά τους. 55-19, είπε ο κύριος Γωνιανάκης,
88-51 είπε τα αντίστοιχα νούμερα η κυρία Ζερβού. Όμως, εγώ υπερβαίνοντας αυτό που σχολίασε ο κύριος Πλακιωτάκης σε σχέση με το 2009, γιατί πράγματι η Νέα Δημοκρατία όξινε σε τεράστιο βαθμό το πρόβλημα που μας παρέδωσε το 9, αλλά δεν ήταν μόνο η εξαετία, ήταν και διαχρονικές πολιτικές, να περάσω στο σήμερα. Σήμερα λοιπόν το ερώτημά σας είναι σαφέστατο. Τι είναι αυτό που θα κάνει η κυβέρνηση στις 7 του Μάη, ούτως ώστε να καλυφθεί αυτό το οποίο προβλέπετε από το μνημόνιο και ταυτόχρονα πώς βλέπουμε να εξελίσσονται όλα τα υπόλοιπα. Εδώ λοιπόν πρέπει να πούμε το εξής. Η συμφωνία η οποία πετύχαμε με την ψήφιση της δεύτερης δανειακής σύμβασης δεν έχει ολοκληρωθεί. Έχουμε πάρει έναντι, σήμερα το μεγαλύτερο μέρος δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Εάν δεν αξιοποιηθεί όλο αυτό το ποσό πέρα από την πληρωμή δανείων και τόκων για την οικονομική ανάπτυξη, μέσω της κεφαλοποίησης των τραπεζών, της ρευστότητας στην αγορά, της δημιουργίας νέων επενδύσεων για νέες δουλειές και νέες θέσεις εργασίας, δεν θα έχουμε αντιμετώπιση της ύφεσης. Στοπ. Εδώ... Διάλειμμα, επιστρέφω με εσάς. Και ανοίγουμε το κεφάλαιο αυτό που λέτε εδώ. Γιατί η ανάπτυξη, η κυρία Ψαρού είπε κάτι, στο οποίο θα επανέλθουμε, επειδή εσείς το θέτετε κιόλας, διότι έχω την αίσθηση ότι και τα δύο κόμματα θα πρέπει να απαντήσετε, εσείς έχετε στηρίξει αυτή τη συμφωνία, αν ξεπουλιέται ουσιαστικά και μέσα από τη φορολόγηση, αν ξεπουλιέται σήμερα η κατοικία, η γη και πάει λέγοντας στο όνομα των επενδύσεων. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις με τους 6 συνομιλητές μας, υποψήφιους βουλευτές, στον δρόμο προς την κάλπη της 6ης Μαΐου. Κύριε Γεγέροβλου. Λέγαμε πριν το διάλειμμα, κύριε Σαχίνη, ότι στις 7 Μάη η κυβέρνηση, αυτές οι υπεύθυνες πολιτικές δυνάμεις που θα συγκροτήσουν μια κυβέρνηση συνεννόησης, θα πρέπει να κινηθούν σε συγκεκριμένους άξονες. Πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να υπάρξει αξιοποίηση των χρημάτων της δανειακής σύμβασης. Καλύτερη δυνατή αξιοποίηση. Σε ποιες κατευθύνσεις? Πρώτον, η στήριξη πραγματικής οικονομίας, η ρευστότητα στις επιχειρήσεις που θα επανακινήσει την οικονομία για να σταθεί στα πόδια της, να δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης. Αυτό θα έχει και το θετικό της υλοποίησης των επενδύσεων του ΕΣΠΑ και του Αναπτυξιακού Νόμου, γιατί μέχρι σήμερα, χωρίς τη συμμετοχή των τραπεζών, αυτές οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Συγγνώμη, κύριε Τζιτζέρου, θα έχουμε 25 ευρώ ημερομίσθιο που υπάρχει σήμερα. Θα φτάσω σε 25 ευρώ θα ζήσει αυτό... με το 2012 εργαζόμενος. Θα φτάσω και σε αυτό. Γιατί εκεί το πήγατε το ημερομίσθιο. Και θα το πάτε ακόμη πιο χαμηλά. Θέσεις εργασίας χωρίς επενδύσεις, χωρίς επιχειρηματικότητα δεν μπορεί σήμερα να δημιουργηθεί. Γι' αυτό λοιπόν λέμε αξιοποίηση αυτών των χρημάτων για νέες δουλειές. Το δεύτερο είναι ότι... Του ΕΣΠΑ τα χρήματα. Όχι. Μιλάω για τα χρήματα που μέσω της εξαγοράς των μετοχών των τραπεζών θα οδηγηθούν στη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Προβλέπονται από 23 έως 50 δις για την ανακεφαλαίωση των τραπεζών. Αυτά τα χρήματα, όχι στο σύνολό τους, αλλά στο μεγάλο ποσοστό, θα πρέπει να στηρίξουν την πραγματική οικονομία. Μπορεί να γίνει. Και αυτό θα διασφαλιστεί, κύριε Σαχίνη. Η Εθνική, επειδή είχατε και κυβερνητική εμπειρία, η Εθνική έχει 12 δις ζημία. Αυτή τη στιγμή. Φετινή. Ναι. Αυτή τη στιγμή η κεφαλοποίησή της μαζί με τις άλλες τράπεζες, το χρηματιστήριο, η κεφαλοποίηση, ζήτημα αυτά είναι τα 2 δις. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Πρακτικά τι σημαίνει? Ότι είτε προχωρήσει είτε δεν προχωρήσει με τον τρόπο που έχει εξαγγελθεί μια κεφαλαιοποίηση, ανά πάσα στιγμή η X Deutsche Bank αγοράζει για ένα κομμάτι ψωμί τις τράπεζες, τις ελληνικές, και με βάση τη δανειακή, αγοράζει, όπως σας το λέω, δεν της στοιχίζει τίποτα, και με βάση τις ζημίες που έχουν και με βάση και τη δανειακή, αγοράζει τα χρέη, τις υποθήκες που έχουν και οι ιδιώτες. Η κυρία Ψαρού κάτι πενήχτηκε για το τι γίνεται με τη γη στην Κρήτη. Μέσω αυτών διαδικασιών. Δεν είναι έτσι. Πώς είναι, για αυτό είναι το επιχείρημα των τραπεζιτών που αρνήθηκαν να συμφωνήσουν στην εξαγορά. Θα σας εξηγήσω σε ποιο σημείο σας λέω. Πόσο είναι η αξία των τραπεζών στο χρηματιστήριο αυτή τη στιγμή? Οι τράπεζες, είναι παραπάνω από 2 δις. Οι τραπεζίτες μάλλον
Δεν ήθελαν την εξαγορά κοινών μετοχών. Δεν ήθελαν δηλαδή την εξαγορά μετοχών που να Μάλιστα. έχουν ψήφο στη Γενική Συνέλευση. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν μπορεί να διασφαλίσει ότι τα χρήματα αυτά ή μέρος των χρημάτων αυτών θα διοχετευθεί στην επιχειρηματικότητα ως ρευστότητα στην αγορά για να δημιουργηθούν νέες δουλειές. Αυτός είναι ο ένας άξονας. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Θα συμπαρασύρει το ΕΣΠΑ, όπως είπαμε, και τον αναπτυξιακό νόμο και όχι μόνο. Σχέδια βελτίωσης χωρίς τη βεβαίωση και τη συμμετοχή της τράπεζας δεν μπορούν να υλοποιηθούν και λιμνάζουν. 7.500 σχέδια βελτίωσης τούτη την ώρα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πάμε στο δεύτερο άξονα που είναι η κοινωνία η ίδια. Εάν δεν γίνει ανακούφιση της κοινωνίας με ανακατανομή των βαρών, με συγκεκριμένα μέτρα παρέμβασης στο κόστος ζωής, με ρυθμίσεις που αφορούν τα δάνεια και με ενεργοποίηση όλων των προγραμμάτων που αφορούν την ανεργία και τα οποία εγκρίθηκαν επιτέλους στις 18 του Απρίλη σύμφωνα με την ανακοίνωση του κυρίου Μπαρόζο και τα προγράμματα τα οποία είχαμε υποβάλει και επεξεργαστεί, να πω τώρα την κουβέντα και για τον κύριο Αναστασάκη όταν είμαστε μαζί στο Υπουργείο με την κυρία Κατσέλη, επιτέλους εγκρίθηκαν και θα είναι μια ανάσα μέχρι να αποδώσει η οικονομία. Γιατί όλα αυτά τα 6 μήνες, 8 μήνες απασχόληση δεν μπορούν να θεωρηθούν σταθερή εργασία. Πάντως, σας βλέπω για τις τράπεζες και σας ρωτώ σε έμπειρο πολιτικό. Το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ζητάει και ρήτρες δραχμής, σας λέει κάτι? Έχουμε 50 δις στη διάθεση μας, κύριε Σαχίνη. Ναι, ζητάει ρήτρες δραχμής, σας λέει κάτι. Βεβαίως. Μήπως σχεδιάζεται διπλό νόμισμα. Βεβαίως. Ευρώ δηλαδή στο εξωτερικό και ένα άλλο νόμισμα στο εσωτερικό της χώρας. Αυτό ρωτώ. Όχι, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Η Ελλάδα ή θα είναι στην Ευρωζώνη ή θα είναι εκτός Ευρωζώνης. Τα 50 δις τα οποία είναι διαθέσιμα για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και τη ρευστότητα στην αγορά πρέπει να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο. Δεν αρκεί να λέμε ότι είμαστε μέσα στην Ευρωζώνη. Πώς πρέπει να αξιοποιήσουμε τις σύμβασεις. Οι τράπεζες μέχρι σήμερα, ως λευκή επιταγή, έχουν πάρει 8 δις αρχικά σε μετρητά και εγγυήσεις περίπου 90 δις. Μάλιστα. 98 επειδή, δις. Τι έπεσε στην αγορά? Επειδή πήγαμε. Λοιπόν όλα αυτά, τίποτε. Χωρίς την εξαγορά που κάνουμε σήμερα των τραπεζών, δεν πέρασαν στην επιχειρηματικότητα και στην ανάπτυξη. Εννοείται ότι το κράτος θα έχει το τέτοιο, αλλά οι διοικήσεις θα είναι ίδιες. Οι διοικήσεις δεν θα είναι κρατικές, γιατί Μάλιστα. πραγματικά αυτό δεν έχει νόημα. Όταν ελέγχεις τη Γενική Συνέλευση, όταν υπάρχουν δύο επίτροποι στο Συμβούλιο, Καλά. διασφαλίζουμε αυτό. Και λέω τώρα αυτό που σας είπα προηγούμενα. Το επιχείρημα των τραπεζιτών ήταν ότι μα, θα φτωχεύσει το κράτος και θα έρθουν οι ξένες τράπεζες που στις οποίες είναι δανεισμένος το κράτος, να πάρουν τις ελληνικές. Μα άμα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, δόλου μας ενδιαφέρει αν θα είναι ελληνικές ή ξένες. Άρα το κράτος, λέτε, είναι ασπίδα. Ο παράγοντας... Μισό λεπτό. Ο παράγοντας... Μισό λεπτό. Έλεγχος εννοώ. Μισό λεπτό. Αφού το κράτος είναι ασπίδα, κύριε Γεγέρογλου, εξηγήστε μου εσείς αυτό. Είναι σημερινή ανάρτηση στο διαδίκτυο με ημερομηνία 24 Τετάρτου του 12 του Υπουργείου Οικονομικών στο πρόγραμμα Διάβια. Ξέρετε τι λέει αυτό? Την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών την ανέλαβε η Deutsche Bank AG με έδρα το Λονδίνο. Ποια είναι η ασπίδα του ελληνικού κράτους? Η εταιρεία δηλαδή η οποία θα ξέρει ανά πάσα στιγμή τι γίνεται στο εσωτερικό των τραπεζών στις οποίες μετέχει το κράτος και πώς μπορεί να παίξει παιχνίδι. Αυτή είναι η σημερινή ανάρτηση. Κοιτάξτε, πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, πώς λοιπόν να μην υποστηρίξω εγώ ότι οι τράπεζες αργά ή γρήγορα και παρότι τον έλεγχο τον έχει το κράτος στο επίπεδο των μετοχών, περνούν για ένα κομμάτι ψωμί στη Deutsche Bank, στη Parimba, δεν ξέρω πώς λέγεται. Εάν δεν γίνει ανακεφαλαιοποίηση, ξέρετε πάρα πολύ καλά. Μα η Deutsche Bank θα την κάνει την ανακεφαλαιοποίηση. Ο σύμβουλος του ελληνικού δημοσίου είναι η Deutsche Bank. Και οι αποκρατικοποιήσεις και όλες οι ενέργειες που έχουν να κάνουν με οικονομικά γίνονται με κάποιους συμβούλους. Με τη Deutsche Bank. Διεθνείς. Τον ανταγωνιστή σου εντός εισαγωγικών. Εμάς μας ενδιαφέρει τα χρήματα αυτά να περάσουν στην αγορά, ως ρευστότητα. Κύριε Εάν κύριε, αυτό δεν γίνει, είστε έξυπνος πολιτικός, πιστεύετε ότι θα περάσουν στην αγορά όταν ο μεγάλος κολοσσός που λέγεται Deutsche Bank θα έχει ακτινογραφήσει μαζί με τα σχέδια της BlackRock, θα έχει ακτινογραφήσει το τι συμβαίνει επί της ουσίας στο τραπεζικό σύστημα της χώρας. Ένα, το οποίο ελέγχεται το δημόσιο. Λέτε ότι δεν το ξέρει τώρα.
Μα τώρα εδώ πέρα το βάλαμε Black σίγουρο για την ανακεφαλαιοποίηση. Μα Black Rock έκανε φίλο και φίλο. Φέρατε, δεν τους φέραμε εμείς. Με συγχωρείτε. Μα η αξιολόγηση των τραπεζών, περνά μέσα από αυτόν τον έλεγχο. Κύριε και κύριε, οι τράπεζες βγαίνουν και δανείζονται στην Ευρώπη. Για ανακεφαλαιοποίηση. Όχι ότι δεν έχει αξία το ότι είναι. Η ανακεφαλαιοποίηση είναι, είπατε, ένα κλειδί. Αυτό το κλειδί, το βασικό κλειδί. Μάλιστα, έχει παραδοθεί σε σύμβουλο εταιρεία θυγατρική της Deutsche Bank. Δεν έχει σχέση αυτό. Ο υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο σύμβουλος επενδύσεων, δηλαδή, ο οποίος θα κάνει μια μελέτη σε μια επιχείρηση, υποκαθιστά το διευθύνοντα σύμβουλο και τον πρόεδρο. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν έχουμε κάτι συγκεκριμένο, το οποίο πρέπει να το προχωρήσουμε. Κανένας από αυτούς που λένε ότι πρέπει να καταγγελθεί η δανειαστική σύμβαση, δηλαδή να μην πάρουμε τα υπόλοιπα 100 δις για να εξασφαλίσουμε τη ρευστότητα στην αγορά, δεν είναι υπεύθυνος απέναντι στη χώρα. 100 δις θα πάνε στη ρευστότητα, λοιπόν. Όχι, 50 δις είπα, είναι για την κεφαλαιοποίηση. Τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν. Μάλιστα. 6,3 οφειλές του το δημοσίου. Όχι. Πού θα πάνε. Όχι. Πού θα πάνε. Μην τα λέτε όλα. Πού θα πάνε. Το κοχρεωλήσια δεν είναι. Πού θα πάνε. Θα σας πω, ένα-ένα. 6,3 δις είναι οφειλές του δημοσίου. Ναι. Προς ιδιώτες για μικρά ή μεγάλα έργα, επιστροφές ΦΠΑ κτλ. Μάλιστα. Μέχρι του ποσού 23 δις προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν για τη λειτουργία του δημοσίου. Εδώ θέλω όμως να έρθω και τα υπόλοιπα. Πού προβλέπετε. Πήγανε στο κούρεμα. Πού πήγανε πού στο προβλέπετε. Κούρεμα. Τα υπόλοιπα πήγανε. Πού προβλέπετε, κύριε Γκέρολ. Πού προβλέπετε. Το 23% του 130 ναι, πού που περισσεύει. Που περισσεύει. Αν περισσεύει. Αν περισσεύει. Αν. Έρχομαι λοιπόν στα 11 δις για να κλείσω την τοποθέτησή μου, γιατί νομίζω ότι είναι βασικό για τους πολίτες. Τον Ιούνιο θα εξεταστούν και θα πάρθουν αποφάσεις σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα για τα ειδικά μισθολόγια. Όχι όπως το λέει η Νέα Δημοκρατία, ότι υπάρχει διαπραγμάτευση. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Μάλιστα. Για τα ειδικά μισθολόγια των δικαστικών, των αστυνομικών κτλ. Όλα τα ειδικά μισθολόγια τα οποία δεν είναι στο μισθολόγιο το ενιαίο, το οποίο συζητήθηκε και ψηφίστηκε τον Νοέμβριο. Το δεύτερο που έχει να κάνει με τα 11 δις. Και πολύ σωστά επισημάνατε ότι όχι μόνο με αυτό που είπατε για τα 8 επιπλέον, αλλά και με τις δίθεν παροχές που υπενήσατε η Νέα Δημοκρατία, τα 11 δις γίνονται περίπου 30. Τα οποία σαφώς δεν μπορούν να προσδιοριστούν και να βρεθούν σε καμιά περίπτωση. Τα 11 δις λοιπόν εμείς τι λέμε. Αντί 2 χρόνια η προσαρμογή να γίνει 3. Αντί 2 χρόνια 3. Δεύτερον. Μη μου το αναλύσετε. Όχι, δεν το αναλύω. Δεύτερον. Από πού προέρχεται αυτό. Είπε σωστά ο κύριος Πλαγιωτάκης ότι γίνεται τούτη την ώρα μια ακτινοσκόπηση στις δαπάνες του προϋπολογισμού, ούτως ώστε να πιάσουμε κάθε σπατάλη, μικρή ή μεγάλη. Και το δεύτερο είναι η αύξηση των εσόδων του δημοσίου από τη μείωση της ύφεσης λόγω της ρευστότητας που θα πάει στην αγορά αν και της επανεκκίνησης οικονομίας. Αν πάει. Αν πάει, σύμφωνα με αυτά που λέω εγώ και το ΠΑΣΟΚ θα πάει. Τρία χρόνια δεν πάει. Τρία χρόνια δεν πάει. Τώρα γίνεται. Εκ του αποτελέσματος φαίνεται. Βεβαίως. Τώρα όμως γίνεται εξαγορά. Χρόνια. Δεν δίνουμε λευκή επιταγή στις τράπεζες. Γίνεται εξαγορά των μετοχών. Εντάξει. Εσείς λέτε εξαγορά. Εγώ. Ελάτε, κυρία Ζερβού. Λοιπόν. Εγώ θεωρώ ότι αυτά τα στοιχεία τα οποία μας είπε ο κύριος Κικέρογλου. Δεν είναι και τόσο πραγματικά. Δηλαδή τα 130 δις τα οποία μας λέει ότι θα πάρουμε, ότι θα μας δώσουν οι δανειστές. Μα δεν είναι. Μέχρι τώρα πόσα έχουμε πάρει, κυρία Κικέρογλου? Έναντι έχουμε πάρει. Πόσα? Έχουμε πάρει 12. Έχουμε πάρει τα αντίστοιχα που χρειάζονται για το ομόλογα, για το κούρεμα των ομολόγων. Ναι. Εκκρεμεί η ανακεφαλαιοποίηση, η οποία θα γίνει αμέσως μετά τις εκλογές λόγω της απόφασης που κοινοποιήθηκε και ανακοινώθηκε από τον κύριο Παπαδήμο. Ναι. Νομίζω, και η τόκη για όλα αυτά πόσα είναι? Πώς? Και η τόκη πόσα είναι? Τόκη. Από τα 130 πόσο είναι η τόκη? Κοιτάξτε, αυτά που έχουν αξία είναι να δούμε ποια μπορούμε να αξιοποιήσουμε για την ανάπτυξη. Μα πώς είναι η τόκη σας, συγκεκριμένη είναι η ερώτηση. Πώς είναι η τόκη από αυτά τα 130? Η ερώτησή σας δεν είναι προσδιορισμένη και δεν μπορώ να σας απαντήσω, αλλά θέλετε να πείτε, άλλο πράγμα θέλετε να πείτε, πόσα από αυτά θα πληρωθούν? Αυτό που θέλω να πω σας το λέω. Δεν νομίζω ότι είναι σαφής η ερώτηση. Εγώ σας λέω ότι 50 δις προβλέπονται για ανακεφαλαιοποίηση για οικονομική ανάπτυξη. Αυτά τα 50 δις θα τα καταγγείλετε ή θα τα αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο σύμφωνα με τις δικές σας απόψεις. Μόνο δύο τράπεζες, κύριε Γκέρογλου, μόνο δύο τράπεζες, δύο,
έχουν 18 δις δηλωμένα είδη ζημίες. Μόνο οι δύο. Για τα 50 δις που συζητάτε. Δηλαδή το δεν θα περισσέψει τίποτα για την ανάπτυξη. Η ζημία αυτό δεν σημαίνει κέρδημα. Δεν έχουμε κέρδη τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό θεωρώ ότι δεν θα περισσέψει. Τώρα έχουμε επισφάλειες στα δάνεια. Ελάτε. Αυτό θεωρώ. Οι οποίες δεν εγγράφονται. Γιατί έχουμε επαναδιαπραγμάτευση των ιδιωτικών δανείων. Αλλά είναι ουσιαστική επισφάλεια. Αυτό θεωρώ, κύριε Σαχίνη, και συμφωνώ μαζί σας ότι δεν θα μείνει φύλο για την ανάπτυξη έτσι όπως έχουν πάει τα πράγματα. Γιατί έχει γίνει πολύ κακή διαχείριση και θα συνεχίσει να γίνεται κακή διαχείριση. Μα και τι τον Ιούνιο. Πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι αυτά που λέμε. Μα, προβλέπονται 50 δις για την κεφαλαιοποίηση. Προβλέπονται 50 δις. Μα τώρα δεν επιτρέπετε να μιλάτε εσείς για διαχείριση. Εσείς έχετε κάνει λάθος διαχείριση. Μα έχετε κάνει λάθος διαχείριση. Παραδεχτείτε το μία φορά. Δεν λέω σε αυτό. Ρωτάω συγκεκριμένα. Προβλέπονται 50 δις για την κεφαλαιοποίηση και όπως λέμε εμείς ρευστότητα στην αγορά. Όχι, από 23, δεν προ... 50, δεν προβλέπονται. Όχι. Καλά, ευχαριστώ. Δεν προβλέπονται. Ελάτε, συνεχίστε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το θέμα της ανάπτυξης, εγώ δεν το βλέπω έτσι όπως έχουν τα πράγματα να αντιμετωπίζεται. Εμείς θεωρούμε ως Δημοκρατική Αριστερά ότι πρέπει να υπάρξει ένα πενταετές πρόγραμμα και μάλιστα ο κύριος Κουβέλης το είχε καταθέσει αυτό σε μία συνάντηση με τον κύριο Παπαδήμο και πρέπει να σας πω ότι η απάντηση που του έδωσαν για αυτό το πενταετές πρόγραμμα που πρότεινε ο κύριος Κουβέλης ήταν ότι είναι μία πολύ καλή πρόταση. Όμως ποτέ δεν την ακολούθησαν για δικούς τους λόγους, όπως καταλαβαίνετε. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θεωρούμε ότι η ανάπτυξη μπορεί να γίνει και άμεσα μέσα από αυτό το πενταετές πρόγραμμα μαζί με το ΕΣΠΑ. Αν προσδιοριστεί κάποτε και υπάρξει μία εικόνα για την απορροφητικότητά του, γιατί μέχρι τώρα υπάρχει το πρόβλημα της απορροφητικότητας, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων επίσης σε συνεργασία και βέβαια με την σύμπραξη και την έκδοση του ευρωομολόγου. Εμείς θεωρούμε με αυτά τα τρία μπορεί πραγματικά να γίνει ανάπτυξη στη χώρα. Ωραία. Κύριε Αναστασάκη. Είναι γεγονός ότι με οποιοδήποτε μεθόδους διαπραγματεύσεων καταλήγουμε να λέμε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να πάρει και να απομυζήσει, να απορροφήσει από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 100-130 δισεκατομμύρια. Αυτά όντως είναι ταξινομημένα, το πόσο θα πάρουν για τους τόκους, το πόσο πρέπει να πάρουν οι τράπεζες για τα ομόλογά τους και το πόσο πρέπει να επενδυθούν. Εγώ όμως κάνω την ευχή, χωρίς παρέκκληση στο παραμικρό από αυτά, εφόσον μπήκαμε στον ταραχτά και τα χρεωθήκαμε, να επενδυθούν επί το αγαθότερο και το φιλμότερο για τον Έλληνα, για τον αγρότη, για την παιδεία, για την υγεία και για την ανάπτυξη. Χωρίς ανάπτυξη, εφόσον πραγματικά. Αυτό κατέληξε. Λέει και το Πασόκ όμως, κύριε Αναστασάκη. Ποιος ο λόγος λοιπόν να κάνει την κοινωνική συμφωνία? Όχι, όχι. Με συγχωρείτε, αυτό. Καλύτερος τρόπος αξιοποίησης. Εγώ λέω αυτό που λέει και η κοινωνική συμφωνία. Ότι τα χρήματα αυτά να μην πάνε όπως αυτή τη στιγμή λένε, θα δοθούν αποκλειστικά στις τράπεζες για να τα ιδιοποιηθούν αν θέλετε και με τον τρόπο τους να κάνουν πάλι το ρουσφέτι τους ή πάλι την πολιτική τους. Δώσαμε τη δυνατότητα και τότε που ήταν και η Λούκα και ο Καστανίδης ο Χάρης στο Υπουργείο και στο ΠΑΣΟΚ να πάρθουν τα πρώτα χρήματα αυτά και με τη δεύτερη τοποθέτηση της δανειοδότησης είπαν ότι πρέπει να πάνε αυτά σε συγκεκριμένους τόπους και θέσεις. Αυτό είναι και το ζητούμενο. Εάν αυτά τα χρήματα επαληθεύσουν χωρίς παρεκτροπές, με την καλύτερη πραγματικά, με το μεγαλύτερο σεβασμό και με την καλύτερη, αν θέλετε, τακτική για την επένδυσή τους, πιστεύουμε ότι θα πρέπει η ανάπτυξη και η ανασυγκρότηση πραγματικά της Ελλάδος γενικά και των κοινωνικών φορέων και στον τομέα της παιδείας, της υγείας γενικά, θα επέλθει κάποια ανάκαμψη και κάποια ανακούφιση. Πάντως, κύριε Αναστασάκη, αισθάνομαι με κακή διαχείριση. Ότι είστε εκτός γραμμής κι εσείς. Θα σου το πω. Είστε εκτός γραμμής. Η κυρία Κατσέλη μόλις σήμερα το μεσημέρι είπε ότι το Μνημόνιο 2 και τα δύο κόμματα που το στηρίζουν, Πασό και Νέα Δημοκρατία, θανατώνουν τη χώρα. Σε σπιράλ θανάτου. Μα σας το είπα και εγώ προλίγου. Εσείς λέτε κάτι άλλο, ότι αφού τα υπογράψαμε, τα υπογράψαμε. Όχι, δεν λέω αυτό. Ας πάνε σε καλύτερα, διαχειριστικά καλύτερα για την προς όφελο
Εποφελία του ελληνικού λαού. Μάλιστα. Κύριε Κατσέλη, λέει ότι αυτό το μνημόνιο είναι θανατηφόρο. Σας είπα ότι το φάρμακο της Τρόικα σκοτώνει, είπε η Λούκα Κατσέλη. Αποδέχομαι την άποψη αυτή, ναι. Όμως τη στιγμή που τα χρήματα αυτά, αδιαπραγμάτευτα πλέον, για οποιαδήποτε καλυτέρευση θέσεως της Ελλάδος πάνω σε αυτή την δανειακή πολιτική, τουλάχιστον θα πρέπει σε αυτούς τους τομείς που προσυπηγράφει το πρώτο μνημόνιο και στοχεύει και το δεύτερο να είναι για το ωφελημότερο αποτέλεσμα για την Ελλάδα, πρέπει να πάνε εκεί. Μάλιστα. Γιατί και σας γίνει άλλες δυνάμεις θα πούνε όχι στα αυτά τα χρήματα, αν είναι η κυβέρνηση. Δεν ξέρω. Θα ακούσουμε. Πώς θα γίνει η ανάπτυξη. Ο καθένας λέει την άποψή του. Εγώ οφείλω να ρωτώ για να γίνει με οπτικά πιο σαφές και να δούμε και αν υπάρχουν διαφοροποιήσεις, κύριε Γωνιανάκη. Καταρχάς, εμείς δεν πιστεύουμε σε αυτό το μοντέλο και το έχω ξεκαθαρίσει, το Κομμουνιστικό Κόμμα το έχει ξεκαθαρίσει. Ανάπτυξη από ποιον και για ποιον. Και ειδικότερα με το μοντέλο Ευρωπαϊκή Ένωση, για τα λεφτά που παίρνει τώρα η Ελλάδα ουσιαστικά, δεν πιστεύουμε ούτε σε μισθούς, ούτε σε συντάξεις, ούτε σε ανάπτυξη προς όφελος του λαού. Ποιο το είναι κύριο... το δικό σας μοντέλο ανάπτυξη. Το δικό μας ανάπτυξη. Να ουσιαστικά. Σοβιετικής Ένωσης. Ναι, ναι, πάντως το μοντέλο αυτή τη στιγμή, το μοντέλο που έχει επικρατήσει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα το 2012, να ψάχνουν συνταξιούς στους κάδους, να σας πω, δεν είναι πάντως το μοντέλο που πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι και όλα αυτά. Όταν έπεσε η Σοβιετική Ένωση. Πολύ καλύτερα ήταν πάντως οι πρώην σοσιαλιστικές. Να σας πω, όχι, ήταν πάρα πολύ καλύτερα από τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είναι η κρίση των συγκεντρωτικών μοντέλων. Ναι, και εδώ μας έχετε εξαθλιώσει πλήρως. Εδώ έχουμε ξεπεράσει πάντως κατά πολύ. Και δεν πρόκειται ποτέ ακόμη, γιατί ήταν ένα σύστημα που επικράτησε 75 χρόνια. Μπορεί να έχει τα λάθη στις αδυναμίες, αλλά τα χάλια που έχει σήμερα το καπιταλιστικό σύστημα και κύριε εδώ στην Ελλάδα, αυτό που ευαγγελίζεται τα δύο μεγάλα κόμματα όλα αυτά τα χρόνια, που μεταπολίτευσε μετά, αλλά ειδικότερα από το 1992 και μετά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη θήκη Μάστρικτ και όλα αυτά, ουσιαστικά οδηγήσαν τους συνταξιούχους να ψάχνουν τους κάδους. 1,5 εκατομμύριο η ανεπίσημη ανεργία, 20.000 για τον ομό Ηρακλείο, μιλάμε για την Κρήτη, που ήταν ο παράδεισος ουσιαστικά σε όλη την Ελλάδα. Η ισχυρή Κρήτη να έχει πάνω από 20.000 ανέργους. Αυτή είναι η πραγματικότητα και ο ρεαλισμός ο δικός σας. Πώς θα την παλέψουμε, εσείς την οδηγήσατε εκεί. Και δεν ήταν ζήτημα αυτό το μοντέλο. Ποιο, αλλά αυτό λέω, το μοντέλο στηρίζεται. Το άλλο μοντέλο είναι να καρποθεί ο εργαζόμενος στον πλούτο του παράγει. Ξεκάθαρα και απλά, δεν γίνεται σήμερα οι τράπεζες, οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές να κολομάνε δισεκατομμύρια πραγματικά από τον πλούτο των εργαζομένων. Ξέρεις και ο εργαζόμενος να μείνει μισή κουλά. Στον αέρα και μην δουλεύει, είσαι ιδιωτική επιχείρηση, είσαι δημόσια. Όλες οι επιχειρήσεις, κύριε Τζεγκέρογλου, χωρίς τους εργαζόμενους δεν μπορούν να δουλέψουν. Ναι, χωρίς τα αφεντικά μπορούν να δουλέψουν μια χαρά. Αλλά γιατί ο εργαζόμενος θέλει μια θέση εργασία σε μια ιδιωτική επιχείρηση. Θέση εργασία πώς, γιατί αυτή τη στιγμή ξέρετε τι λέτε. Ή άνεργος ή μισοάνεργος που λέτε. Όπως την εννοείτε. 359 το επίδομα ανεργίας, 25 ευρώ το ημερομίσθιο έχει πάει αυτή τη στιγμή. Με την εθνική και με τους νόμους που έχετε ψηφίσει. Και είναι πραγματικότητα. Εάν σταματήσουν να κλείνουν οι επιχειρήσεις. Εάν σταματήσουν να κλείνουν οι επιχειρήσεις, αυτό δεν θα είναι καλό για τις θέσεις εργασίας. Εάν σταματήσουν να κλείνουν. Εάν ανοίξουν νέες επιχειρήσεις, δεν είναι καλό για θέσεις εργασίας. Αυτό σας λέμε να σας πω αυτή τη στιγμή πως οι επιχειρήσεις αυτές που κλείνουν δεν κλείνουν μόνο λόγω προβλήματος, είναι όταν τι συμφέρει τον ίδιο τον εργοδότη. Και αυτό υπάρχει. Γιατί αυτή τη στιγμή και ίδιο τα δύο μεγάλα κόμματα και όλα τα κόμματα του Ευρωμονότητου να πούμε 14 δισεκατομμύρια επιχορηγήσατε τις ελληνικές επιχειρήσεις θα πάνε να ανοίξουν στα Βαλκάνια. Λεφτά των Ελλήνων εργαζομένων αυτά. Για να ανοίξουν υποτίθεται η ισχυρή Ελλάδα, οι Ολυμπιακούς αγώνες κτλ. Που κάναμε υποτίθεται και τα χρυσά κουτάλια που τρώγανε οι Έλληνες. Το μοντέλο που λέμε εμείς, πως αυτή τη στιγμή, γιατί τα εργοστάσια, να σας πούμε, τις εγκαταστάσεις, τις μηχανές, δεν μπορεί να τις πάρει ο εργοδότης να φύγει. Τα πλοία και μπορεί να τα δουλέψει. Γιατί έχει και τη γνώση και την τεχνοδοσία. Γιατί βλέπουμε πως τα παιδιά, οι εργαζόμενοι σπουδαγμένοι αυτή τη στιγμή και φεύγουν στο εξωτερικό, αναγκάζονται δηλαδή παιδιά που οι γονείς τους μοχθούσαν όλα αυτά τα χρόνια να τα μορφώσουν, να πάρουν μια εκπαίδευση και αυτή τη στιγμή αναγκάζονται και γίνονται μετανάστες. Και αυτό το σύστημα που εξυπηρετείται όλα αυτά τα χρόνια εκεί οδηγεί. Και το βαρέλι δεν έχει πάτο. Και εμείς προειδοποίησαμε το 2009 πως έχει τεθεί την επόμενη των εκλογών και επιβεβαιωθήκαμε 100% σαν κόμμα. Αλλά και κύρια τις επόμενες 7 του Μάη έρχονται ακόμη χειρότερα αν δεν μπει ένα φρένο. Ξέρουν πως δεν θα έρθει τούμπα ο κόσμος, αλλά μπορούν να γίνουν βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Και η ανάπτυξη όσον αφορά με το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου, γιατί τις εξοπλιστικές ανάγκες π.χ. του ΝΑΤΟ, γιατί δεν τις κόβεται. Τι δουλειά έχουν οι Έλληνες φαντάρες στο Αφγανιστάν. Τι φυλάνε τα ελληνικά σύνορα στο Ιράκ. Πόσες είναι οι εξοπλιστικές δαπάνες. 67% αύξηση. Γιατί, ποιος καρπώνεται. Αύξηση οι εξοπλιστικές δαπάνες. 66%. Όχι, και 24% συνατοικές. Αυτά τώρα που λες είναι εντελώς λάθος. Όχι, δεν είναι και είναι στο χαρτάκι γραμμένα. Καλά, είναι εντελώς λάθος. Ολοκληρώστε κύριε Γωνιανάκη. Πάντως αυτό που θέλουμε να πούμε είναι πως αυτή τη στιγμή θα επιχειρηθεί και ήδη έχει περάσει το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου. Ειδικότερα να περάσει σε ιδιώτες, πολυεθνικές
και ουσιαστικά να εκμεταλλεύονται και η διάλυση του κάθε τι δημόσιο αγαθό που είπες, είτε σε υγεία είτε σε παιδεία. Και αυτό φάνηκε και με τον ΟΤΕ, ζημιογόνος ο ΟΤΕ για το ελληνικό δημόσιο, μόλις πήγε στην Deutsche Telekom, κερδοφόρος ο ΟΤΕ, 300 εκατομμύρια το πρώτο εξάμηνο του 2009 όταν πουλήθηκε. Και η μετοχή του πουλήθηκε, μιλάμε κοψοχρονιάς τον αγοράσανε. Το ίδιο θα γίνει και με τις υπόλοιπες πρώην δέκο και όλα αυτά. Κύριε, και πρέπει να περάσει. Το ότι μιλάμε για ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας αποδεικνύεται πάρα πολύ απλά από το γεγονός ότι όλες αυτές οι ελληνικές δημόσιες εταιρείες, η ΔΕΚΟ και τα λοιπά, τις οποίες απαξιώνουμε και λέμε, απαξιώνουν αυτοί που έχουν αυτό το σκοπό, εν πάση περιπτώσει, λέμε ότι είναι ζημιογόνες και τα λοιπά και τα λοιπά, για ποιο λόγο προσπαθούν, όχι προσπαθούν να τις πουλήσουν, επιδιώκουν να τις αγοράσουν ξένοι επενδυτές, δηλαδή θέλουν να χάσουν τα χρήματά τους, είναι ένα εύλογο ερώτημα. Είναι σαφές πλέον σε όλους, έχει γίνει ξεκάθαρο και στους πολίτες ότι το δάνειο δεν έχει πάρθει για μισθούς, ούτως ή άλλως βλέπουμε πόσο έχουν πέσει οι μισθοί και οι συντάξεις. Τα επίσημα στοιχεία λένε 37%, αλλά εγώ ξέρω ανθρώπους που τους έχει κοπεί στο μισό. Και αυτό έχει γίνει διότι υπήρχε μια πολιτική εδώ και χρόνια τα επιδόματα να μην προσαρμόζονται στο μισθό. Κόπηκαν τα επιδόματα, μειώνεται 37% ο μισθός και έτσι έχουμε έναν πλήρη εκφυλισμό των μισθών και των συντάξεων. Τα δάνεια δίνονται για να χρεωθεί η χώρα, έτσι, και να πληρώνει τόκους. Δεν είναι οι τόκοι που ενδιαφέρουν τους δανειστές, είναι η υποδούλωση ουσιαστικά μιας χώρας σε ένα μοντέλο το οποίο οι ίδιοι έχουν πει, όχι εγώ, οι ίδιοι που υπογράψανε τα μνημόνια, ότι στην καλύτερη περίπτωση και αν όλα πάνε καλά και εφαρμοστούν καλώς, θα έχουμε το ίδιο έλλειμμα το 2020. Έτσι, αυτά τα ξέρετε. Επίσης, μιλάμε τόση ώρα για ανάπτυξη μέσω δανείων, μέσω ΕΣΠΑ κτλ. Τι είδους ανάπτυξη είναι αυτή η οποία μπορεί να γίνει μόνο με δανεικά και, εν πάση περιπτώσει, σε ποια προοπτική βάζει κανείς τη χώρα, ώστε να αναπτύσσεται μόνο με δανεικά και να έχουμε ανάπτυξη η οποία έρχεται εδώ πέρα. Ξέρουμε ότι το 2010 το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και το κόμμα του ΛΑΟΣ ψήφισαν το νομοσχέδιο περί επιτάχυνσης και διαφάνειας των στρατηγικών επενδύσεων, το γνωστό και ως Fast Track. Θα πρέπει να σας θυμίσω ότι το Fast Track προβλέπει αναγκαστικές απαλωτριώσεις στις περιουσίες των πολιτών, των ιδιωτών, γιατί υποτίθεται ότι μιλάμε για ένα φιλελεύθερο μοντέλο που προστατεύει την ατομική ιδιοκτησία. Εδώ πέρα ούτε την ατομική ιδιοκτησία δεν σέβεται. Προβλέπει ενοικιάσεις αιγιαλών, δασικών εκτάσεων κτλ. Και όλα αυτά για να έρθουν δίθεν επενδυτές εδώ πέρα, στους οποίους δίνει 30 με 40% επιχορήγηση το ίδιο το κράτος. Αυτά τα χρήματα γιατί δεν τα δίνει στους πολίτες που κλείνουν τις επιχειρήσεις τους, γιατί δεν τα δίνουν σε αυτό το 1,5 εκατομμύριο νέων που είναι και υψηλού μορφωτικού επίπεδου και είναι στην πιο παραγωγική ηλικία σύμφωνα με τις μελέτες, 25 έως 45, που εκφράζουν την επιθυμία είτε να γυρίσουν στην Ήπεθρο, να ασχοληθούν με τη γεωργία, η οποία γεωργία ξέρουμε ότι έχει σχεδόν καταστραφεί, έτσι, μέσω επιδοτήσεων και μέσω άλλων διαδικασιών που δεν ήταν καθόλου αθώες και ίσως και σκόπιμες, θα μπορούσαμε να πούμε. Γιατί δεν τα δίνουν στην καινοτόμα ανάπτυξη και στην τεχνολογία, γιατί αυτά είναι τα δύο βασικά πεδία στα οποία η χώρα μας πλεονεκτεί και έχει πάρα πολύ καλό δυναμικό. Εγώ που έχω ζήσει και στο εξωτερικό και όσοι έχουν ταξιδέψει γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το σεβασμό και την εκτίμηση που έχουν οι Έλληνες έξω και οι Έλληνες επιστήμονες, γιατί έχουμε ένα από τα καλύτερα επιστημονικά προσωπικά που τώρα φεύγουν από τη χώρα. Χάνουμε το καλύτερό μας κεφάλαιο γιατί δεν επενδύουμε αυτά τα χρήματα σε αυτή τη χώρα η οποία με ελάχιστα χρήματα κάνει θαύματα. Μάλιστα. Να σας πω, επειδή είναι σωστό να αναφέρουμε τη θετική πλευρά των πραγμάτων, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης που δουλεύουν ουσιαστικά μισοπληρωμένοι άνθρωποι, φοιτητές, ερευνητές κτλ., ανακαλύψανε μία πατέντα και κάνουν το χρησιμοποιημένο λάδι από τα εστιατόρια, το παίρνουν, το ανακυκλώνουν και δημιουργούν δίζελ, το οποίο έχει 95% απόδοση. Με τα ελάχιστα χρήματα που λειτουργούν αυτά τα εργαστήρια με αυτή την κρίση. Λοιπόν, υπάρχει δυνατότητα και ανάπτυξη δεν μπορεί να γίνει με δανεικά. Πρέπει να ολοκληρώσω σε αυτό. Είναι σαφές
Δεν ψάχνουμε. Ψάχνουμε, μάλλον κάποιοι προτείνουν εύκολες λύσεις ή περιμένουν ένα μεσία να τους σώσει. Τους μεσίες τους έχουμε δει μέχρι τώρα και δεν τους πιστεύει κανείς. Όποιος νομίζει ότι η λύση είναι εύκολη, είναι πολύ γελασμένος. Η λύση θα περάσει μέσα από πολύ κόπο ολονών μας, από πολύ μεγάλη προσπάθεια, την οποία πιστεύω ότι τώρα οι Έλληνες έχουν τη διάθεση να την καταβάλουν, επειδή έχουν δει τα ζόρια. Φτάνει να υπάρξει μια προοπτική. Μάλιστα. Κύριε Πλακιωτάκη. Εγώ, κύριε Σαχίνη, καταρχήν χαίρομαι που όλο το πάνελ, σχεδόν όλο το πάνελ, μιλάει πλέον για ανάπτυξη. Εμείς, σαν Νέα Δημοκρατία, είχαμε μιλήσει για ανάπτυξη πριν ακριβώς από 2,5 χρόνια. Και είχαμε πει τότε. Τότε είχατε σταματήσει. Τότε είχαμε πει τότε. Το 2009 καταρχήν πάει μείον 2. Κάναμε αποκρατικοποίηση. Κάναμε αποκρατικοποίηση. Εσείς δεν πρέπει να μιλάτε καθόλου για ανάπτυξη. Συγγνώμη. Την ώρα που 2,5 χρόνια δεν κάνατε καμία αποκρατικοποίηση. Και την πήγατε μείον 2 το 9. Και μιλάτε για ανάπτυξη από το 9. Πείτε μου μία αποκρατικοποίηση που κάνατε 2,5 χρόνια. Μη μας τρελάνετε κιόλας. Δεν δικαιούστε να ομιλείτε. 2004. Όταν είπατε ότι το 2011 θα πάσε για να μιλάτε. Και οι δύο δεν θα πρέπει να μιλάτε καλύτερα. Καλά. Εκθέσει ιδεών έχουμε ακούσει πολλέ. Μα δεν είναι έκθεση ιδεών, είναι η έκθεση που θα αποφασίσει σε λίγο ο λαό. Τι είχαμε πει το. Αν δεν σα ενοχλεί. Να ερεμήσουμε κιόλας. Τι είχαμε πει το 2010. Ότι μόνο με τα εφεσιακά μέτρα δεν πρόκειται να βγούμε από την κρίση. Γι' αυτό είχαμε προτείνει από τότε να προχωρήσουν οι αποκρατικοποίησεις, να προχωρήσουμε σε γρήγορη απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων και δυστυχώς τα τελευταία 2,5 χρόνια δεν πραγματοποιήθηκε καμία αποκρατικοποίηση. Συμφωνούμε σε αυτό. Συμφωνούμε. Ενώ οι άλλοι μας κατηγορούν ότι ξεπουλήσαμε. Από εκεί και πέρα. Τι τα κάνατε, κύριε, κύριε Σαχίνη. Εντάξει, το φτιάχνετε, το κλίμα της συγκυβέρνησης φτιάχνετε. Η ανάπτυξη. Από απόψε φτιάχνετε. Η ανάπτυξη. Είδατε ότι τελικά τα βρίσκουμε. Θα έχουμε δύο υφυπουργούς, φαίνεται. Λοιπόν, ελάτε. Η ανάπτυξη δεν είναι γράμμα κοινού περιεχομένου. Χρειάζεται καταρχήν σχέδιο. Χρειάζεται αλλαγή στο μοντέλο λειτουργίας του κράτους. Και αυτό θα το πούμε παράδειγμα. Δηλαδή, η χώρα μας θα μπορούσε να ήταν και έπρεπε να ήταν το κέντρο του παγκοσμίου γιότινγκ και βέβαια να έχει την πρωτοκαθεδρία στις μαρίνες. Αυτή την ώρα η Ελλάδα έχει 18 μαρίνες, η Κροατία έχει 107 μαρίνες. Γιατί δεν γίνονται μαρίνες στην Ελλάδα? Διότι υπάρχει διάχυση αρμοδιοτήτων στις περιφέρειες, στους δήμους, στο Υπουργείο Τουρισμού, στο Υπουργείο Ναυτιλίας, ένας ενιαίος φορείας για τη διαχείριση των μαρινών στη χώρα μας. Αλλά έχω μια ένα παράδειγμα. Κροατία ή Τουρκία έχουν ανάπτυξη που την ωφελείται ο λαός από τις μαρίνες του γιότ. Προφανώς. Έχετε πάει στην Κροατία? Υπάρχουν έσοδα. Βεβαίως και υπάρχουν έσοδα. Το ερώτημα είναι για ποιον. Δηλαδή ανάπτυξη γενικά και όριστα, συμφωνώ και εγώ. Ωραίο ακούγεται και ο καθένας θα πει και το θέμα είναι για ποιον. Διότι σας πληροφορώ ότι οι δύο δαλματικές ακτές δεν πηγαίνει ούτε ένα ευρώ. Να μην πω άλλο νόμισμα, δεν πηγαίνει τουλάχιστον στους Κροάτες. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα η ιστορία από το γιότι. Όταν μιλάμε για ακτές. Κατασκευή μαρενών. Γερμανοί τις έχουν, και για να ξέρετε. Και έσοδα στον κρατικό προϋπολογισμό. Γερμανοί θα είναι. Και έσοδα εδώ. Και νέες θέσεις εργασίας. Αλλά σας είπα, χρειάζεται ένα συνολικό διαφορετικό μοντέλο διαχείρισης, λιγότερο γραφειοκρατικό, λιγότερο διεφθαρμένο και, εν πάση περιπτώσει, ο υποψήφιος επενδυτής. Λιγότερο διεφθαρμένο ή καθόλου διεφθαρμένο? Ο υποψήφιος επενδυτής, είτε Έλληνας είναι αυτός, είτε ξένος είναι, θέλει να γνωρίζει ότι εφόσον θέλει να πραγματοποιήσει μία επένδυση στη χώρα μας, θα πρέπει να ξέρει ότι θα έχει ένα σταθερό φορολογικό σύστημα, θα πρέπει να γνωρίζει ότι υπάρχουν κίνητρα για να πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη επένδυση και επιτέλους θα πρέπει να δει και να αντιμετωπίσει ένα κράτος φιλικό απέναντί του. Υπάρχουν επίσης πετυχημένα μοντέλα συμβάσεων παραχώρησης. Το λιμάνι του Πειραιά, του ΟΛΠ, με την Κινέζικη Κόσκο, είναι ένα κλασικό παράδειγμα, επιτυχημένο παράδειγμα αποκρατικοποίησης, στο οποίο και θέσεις εργασίας δημιουργούνται. Δώσαμε το μεγαλύτερο λιμάνι δηλαδή, και της χώρας, αξιοποιήσεις για τα επόμενα 40 χρόνια. Το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, δώσαμε μία προβλήτα για να γνωρίζετε, νοικιάσαμε μία προβλήτα, νοικιάσαμε, δεν ξεπουλήσαμε, για τα επόμενα 35 χρόνια. Πραγματοποιούνται εκατοντάδα εκατομμύρια επενδύσεις, δημιουργούνται εκατοντάδες θέσεις εργασίας και το δημόσιο θα εισπράξει συνολικά σε έσοδα και επενδύσεις πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Με τι μεροκάμα το ξέρετε? Αυτός είναι η είδους επενδύσεις. Με τι μεροκάμα το ξέρετε και με τι ωράριο, έχετε υπόψη σας?
Για να τα λέμε και προτιμάτε να έχουμε λιμενεργάτες των 150.000 ευρώ το χρόνο. Αφήστε τώρα τα 150.000 ευρώ το χρόνο, των λιμενεργάτες με 150.000 ευρώ. Βεβαίως. Ελάτε και εδώ στο Ράκι να το πείτε στους λιμενεργάτες που είναι εδώ. Κάνουν ένα μεροκάμα την εβδομάδα. Πώς είναι με 150.000 ευρώ. Κόσκο. Εγώ δέχομαι αυτό που λέτε για λιμενεργάτες. Οι οποίοι όμως δεν είναι συντριπτική πλειοψηφία. Δεν είναι λιμενεργάτες, είναι κάποιοι εργολάβοι, εσωτερικά. Εγώ άλλο σας ρωτήσω. Ποια είναι τα μεροκάματα στη ζώνη που έχει αναλάβει η Κόσκο? Γιατί ακούω και την Κόσκο μοντέλο. Και επιτρέψτε να μου πω, κύριε Πλακιωτέ, και το λέω και στον κύριο και κύριο του υπόλοιπου, πολλά ακούω για τους Κινέζους, λίγα βλέπω. Εγώ επί της ουσίας. Ξέρετε αντιστοίχως ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που ελέγχει η ίδια εταιρεία λιμάνια γίνονται καθημερινά απεργίες? Διότι έχουν τα χαμηλότερα ημερομίσθια. Οι Αμερικανοί πολίτες, παρακαλώ πάρα πολύ. Εσείς είδατε να δημιουργούνται απεργίες. Η Κίνα δηλαδή έχει τα χαμηλότερα ημερομίσθια. Είδατε τα απεργίες να γίνονται στην προβλήτα 2. Όχι. Όχι, δεν γίνονται. Λοιπόν. Προφανές. Αν έχει 1,5 εκατομμύριο ανέργους, δεν δημιουργήθηκε ανταγωνισμό. Κοιτάξτε, κύριε Σαχίνη, ή θέλουμε ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας. Ή αν έχετε εσείς να προτείνετε ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης. Ακούστε, θέσεις εργασίας. Θέσεις εργασίας για θέσεις εργασίας δεν θέλουμε, έτσι γενικά και ορίστως. Έχει χαμηλότερα ημερομίσθια η Βουλγαρία. Μπορείτε να μου πείτε τι ανάπτυξη έχει και ποιος την ωφελείται? Έχει ακόμη χαμηλότερα τον Μπαγκλαντές. Μπορείτε να μου πείτε ποιος την ωφελείται? Και να σας ρωτήσω, κύριε Πλακιωτάκη, ευθέως. Δηλαδή, ορθώς η αγγλική ύποπτη εταιρεία την περιοχή στο Κάβο Σίδερο των 26.000 στρεμμάτων θα έπρεπε να την πάρει για 40-40 χρόνια και κύριο Σίδερο που θα πήγαινε το συμβολέο. Ναι. Κύριε Σαχίνη, αυτό, μιλάμε, αυτή την επένδυση ακούστε λέτε. Να δείτε. Το ακούστε, είπε η κυρία Ψαρούτα, fast track αυτή δείτε, την επένδυση μου ακούστε λέτε. Ακούστε να δείτε. Παρακαλώ. Επειδή πρέπει να τα βάλουμε και να γνωρίζουν όλοι τι έγινε. Να τα, όχι, να τα βάλουμε. Έτσι, στο λιμάνι του Πειραιά νοικιάσαμε και το επαναλαμβάνω μία προβλήτα και θα εισπράξει το ελληνικό δημόσιο και σε έσοδα και σε επενδύσεις πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα 35 χρόνια. Αυτός ο διαγωνισμός έγινε με όλους τους διεθνούς κανόνες. Με πολλά τα θεωρείτε τα 3 δισεκατομμύρια. Και με βάση τους κοινοτικούς κανόνες. Αυτή την ώρα ξέρετε πόσο είναι η χρηματιστηριακή. Το ότι η Κίνα έχει βασική πύλη εισόδου στην Ευρώπη από τον Πειραιά, δεν σας λέει κάτι και δεν την έχει η χώρα μας. Ξέρετε πόσο είναι η χρηματιστηριακή. Δεν έχω αντίρρηση εγώ. Μαζί σας αυτό που λέτε. Ωραία. Αλλά το ότι βασική πύλη στην Ευρώπη. Το λιμάνι του Πειραιά δεν αξιοποιείται από τη χώρα και αξιοποιείται από την Κίνα. Δεν ξέρω, εσείς να μου πείτε. Έχει τα χρήματα η Ελλάδα να πραγματοποιήσει τέτοιου είδους επενδύσεις. Δηλαδή, τι εννοείται επενδύσεις, τι εννοείται επενδύσεις? Παραγωγικές επενδύσεις. Δηλαδή, τα κοντέινερ είναι παραγωγική επένδυση. Επενδύσεις, προσέξτε, συγγνώμη, για το λιμάνι μου μιλάτε. Αξιοποίηση των στρατηγικών πλεονεκτημάτων. Κοιτάξτε, επειδή είστε κατά την τελευταία δημοσκόπηση το πρώτο κόμμα. Και το εξηγώ και στην τηλεθεατρία. Που που ναι, τελευταία που δημοσίευσε. Ναι, να είμαστε ξεκάθαροι. Άρα η ενδυνάμει πρώτη, έτσι, που, με βάση τη δημοσιοποίηση της τελευταίας, σωστά κύριε Γερόλ, γι' αυτό είμαι και πιο πιεστικός απέναντί σας. Και σας ρωτώ, είναι παραγωγικό μοντέλο επένδυσης η εναπόθεση κοντέινερ που φεύγουν για την υπόλοιπη Ευρώπη? Αυτό είναι το μοντέλο για τη χώρα που λέει η Νέα Δημοκρατία, για να το ξέρω. Προσέξτε να δείτε. Καταρχήν, ο Πειραιάς, η Θεσσαλονίκη και τα περιφερειακά λιμάνια της χώρας μας βρίσκονται σε πλεονεκτική και γεωστρατηγική και γεωπολιτική θέση. Η διαχείριση των κοντέινερ γίνεται από μεγάλους στρατηγικού παίκτες και επενδυτές όπως είναι η Κόσκο, όπως γίνεται και σε όλα τα διεθνή λιμάνια. Επομένως, αυτό του είδους το μοντέλο, κύριε Σαχίνη, προτείνομαι, το οποίο και αυτό παράγει... Αυτό δεν μπορούσαμε να το κάνουμε εμείς, και δηλαδή. Παράγει. Καταρχήν η αριστερά, όλοι ήταν και το Πασόκ, θυμάστε προεκλογικά, ήταν όλοι απέναντί μας. Μας πετούσαν πέτρες στο λιμάνι του Πειραιά. Είχε πει τότε το Πασόκ ότι θα έπανε να διαπραγματευτεί τη σύμβαση με την Κόσκο και τελικά βεβαίως. Μας είπε τελικά ότι ήταν η πλέον επωφελή, ο κ. Ανομερίτης το δήλωσε, ήταν η πλέον επωφελή. Την επαναδιαπραγματεύτηκε όμως. Σε ποιο σημείο? Την επανδιαπραγματεύτηκε η κυρία Κατσέλια, αν δεν κάνω λάθος. Την επανδιαπραγματεύτηκε η κυρία Κεκέρο. Πάντως παραδέχτηκε όταν η κυρία. Στα κάγκελα ήταν ο κύριος Καστανίδης στη Θεσσαλονίκη. Το ομολόγω. Ο κύριος Καστανίδης. Έχετε δίκιο. Λοιπόν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κύριε Σαχίνη, εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα οφείλει να επενδύσει στο αυτονόητο και στα αυτονόητα. Δηλαδή εκεί που είναι πρώτη. Πού είναι πρώτη η Ελλάδα? Στην ναυτιλία. Γιατί δεν έχει ναυπηγεία η Ελλάδα, και εδώ έρχομαι. Ποιο στέγει για το ναυπηγείο, οι απεργίες τέλος. Αυτή τη στιγμή στο πέραμα η ενεργεια είναι πάνω από 90%. Σωστό. Ναι. Γιατί? Τα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά, ποιο τα ιδιωτικοποίησε. Δεν υπάρχει εργασιακή ειρήνη. Ποιο τα ιδιωτικοποίησε. Αυτή τα είναι η ναυπηγεία του Σκαραμαγκά. Συμφωνείτε, λόγω εργασιακή ειρήνη δεν υπάρχει προσέξτε, δουλειά στα ναυπηγεία. Γιατί πάνε. Έχει συμβάλει αποφασιστικά, όμω δεν είναι επιλογή του εφοπλιστικού κεφαλαίου να στηρίξουν
τα ελληνικά ναυπηγεία γενικότερα. Διότι και στο άλλο. Να μιλήσουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τα ναυπηγεία τη Καραμαγκά που είναι τα μεγαλύτερα ναυπηγεία τη χώρα. Αυτή τη στιγμή που τα έχουν οι Σαουδάραβες. Ευρωπαϊκά καράβια δεν μπορούν να έρθουν εδώ πέρα. Γιατί είναι Σαουδάραβες. Και αυτή τη στιγμή εργαζόμενοι στα ναυπηγεία είναι μία μέρα την εβδομάδα. Μία μέρα την εβδομάδα σε εργασία. Αυτό είναι το καθεστώ. Και να πείτε ότι θέλει οι απεργίες. Διώχνει τον τουρισμό με τις. Διώχνει τον τουρισμό η κάθε ενέργεια η οποία πυροδοτεί. 9,5% αύξηση είχαμε στις αφήξεις. 9,5% βάστε τα στοιχεία της ελληνικής στατιστικής υπηρεσίας. Η κρουαζιέρα, κύριε Πλακιωτάκη, σιώπησε μετά. Η κρουαζιέρα, κύριε Γωνιανάκη, είναι κάτι καινούριο. Η πληρότητα στο 100% για τις μεγάλες μονάδες. Κύριε Γεγέρογλου, ένα λεπτό τώρα. 100% ήταν. Είπα για τους εφοπλιστές και δεν είπα να πεις ναι. Δεν είδα να πεις ναι ότι δεν έχουν στρατηγική επιλογή να επενδύσουν στην Ελλάδα και να φτιάξουν τα πλοία τους στην Ελλάδα να τα επισκευάζουν. Είναι στρατηγική επιλογή, αλλά δεν θα τις στεναχωρήσετε. Το τουρισμό όμως τον βαράτε. Το τουρισμό βαράτε, δεν βαράτε τις εφοπλιστές. Οι εφοπλιστές με την απεργία κερδίζουν. Κερδίζουν με την απεργία. Αφήστε να τώρα αυτά κερδίζουν εφοπλιστές με την απεργία. Έδωσε κέρδη στα πλοία που έκατσαν δύο μέρες. Διότι μετέφεραν με μια μεταφορά όλα τα προϊόντα που θα μετέφεραν σε τρεις μέρες με λιγότερα καύσιμα. Κέρδισαν οι εφοπλιστές. Τα καράβια έτσι τα έχουν, δηλαδή για κοινωνικό έργο τα έχουν εφοπλιστές. Αυτό δεν το είπατε. Αυτή τη στιγμή για κοινωνικό έργο τα έχουν. Άρα λοιπόν, σταματάμε να δυσφημίζουμε τον τουρισμό. Πέστε και το άλλο όμως, γιατί κλείνουμε. Πέστε και το άλλο, κύριε Γεγέρογλου. Συγγνώμη. Πέστε όμως και το άλλο κι εσείς. Για να είστε δίκαιος. Εσείς, η δική σας κυβέρνηση, κατήργησε τις κρατήσεις υπέρ τρίτων στα πλοία. Και σας έδωσαν και τα εύσημα οι ακτοπλόοι, αλλά έχουμε αύξηση στον ναύλο. Ενώ δεν υπάρχουν οι κρατήσεις. Τα έδωσαν του κυρίου Διαμαντίδη, όχι σε μένα, ο οποίος δεν υπέγραψε την απόφαση. Μάλιστα. Τα έδωσαν του κυρίου Διαμαντίδη. Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί είναι ανεξέλεκτο η ναύλη πλην τη τρίτη θέση. Συγγνώμη να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το παραμυθάκι, πως οι απεργίες διώχνουν τις επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή οι κινητοποιήσεις, η κατάληψη της Ακρόπολης. Αυτή τη στιγμή δεν έγινε καμία κατάληψη. Καμία κατάληψη δεν έγινε. Πανό κρεμάστηκε. Όταν η Ακρόπολη δίνεται στην Coca-Cola και φαίνεται νικητή. Όχι κατά ανάγκη το κόμμα σας. Και διαφημίζεται κάθε τραγουδίστρια στην Ακρόπολη. Είναι, δεν είναι διαφήμιση, είναι διαφήμιση. Η εμπορευματοποίηση του πολιτισμού μας είναι διαφήμιση. Όταν πάει κάθε τραγουδίστρια ή κάθε πολυεθνική και βγάζει την Ακρόπολη με το μπουκάλι της Coca-Cola. Συμφωνούμε σε αυτό. Κατάληψη να κρεμαστεί ένα πανό που λέει να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Ο τουρίστας. Κατάληψη δεν έκανε ποτέ σε ευρωεκολογικό χώρο δυνάμεις του Κουκουέ, ούτε το πάμε. Δεν είπα λέω για το κόμμα σας. Ναι, εμείς να τα φέρουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γωνιανάκη. Είμαστε εκτός χρόνου, απελπιστικά. Έτσι, σχεδόν παίξαμε. Για τον τουρισμό όμως, γιατί εδώ πέρα η κυρία, επειδή είναι. Παρακαλώ να το πείτε. Τις μεγαλύτερες μονάδες. Επειδή δεχτήκατε εκμή, να το πείτε. Μονάδες αυτή τη στιγμή και πέρυσι, αλλά και φέτος που περιμένουν αύξηση του τουρισμού και του κόσμου να έρθει, οι ξενοδοχεία πάλι είναι με μειωμένους μισθούς, εξαθλειωμένους μισθούς και από την άλλη. Τι έχουμε, δίθεν πως δυσφημίζουν τον τουρισμό. Αύξηση είχαμε στις αφήξεις. Δηλαδή, τι θα κάνουν οι ξενοδοχοί, θα δουλεύουν με 20 ευρώ. Όχι, είναι αυτεργάτες που μείνανε 10.000 από 200 με την άρση που αποτάσσουν όλα αυτά τα μέτρα. Τι, όχι, πώς θα διεκδικήσουν, θα κάνουν σπίτι τους και θα λένε θα είμαστε εντάξει ενάντια του μέτρου. Ταυτόχρονα θα διεκδικήσουμε. Ταυτόχρονα. Βέβαια. Είδαμε τη διεκδίκηση όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Ψαρού, τον κύριο Αναστασάκη και την κυρία Ζερβού, πιο προσαρμοσμένη στον χρόνο, τον κύριο Γωνιανάκη. Και τον κύριο Πλακιωτάκη και τον κύριο Γεγέρογλου να ευχηθώ στον καθένα προσωπικά καλή επιτυχία στον προσωπικό αγώνα που δίνει, αλλά καλή επιτυχία και στον πολιτικό αγώνα που δίνει. Βεβαίως δεν θα δικαιωθούν όλοι, είναι προφανές. Δεν θέλω να είμαι δηλαδή πονηρός ευχόμενος σε όλους και ευχάριστος, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το διακύδευμα προσωπικά και πολιτικά για τον καθένα. Η δική του δύναμη, αυτό που εκπροσωπεί, να κερδίσει περισσότερο την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων. Η Μπάγερ πέρασε, η Μπάγερ με ενημερώνουν. Παίζατε μπάρα-μπάρα με την Bayer και τη Real, οι οποίοι είχαν παράταση και πέναλτι. Μάλιστα. Η Bayer λοιπόν θα έχουμε και έναν τελικό Champions League από ό,τι με πληροφορούν. Τον outsider, όχι τον favori. Δεν θα έχουμε καμία ισπανική εκπροσώπηση. Θέαματα και μπάλα. Αγγλογερμανικό. Θέαμα και μπάλα. Και μια και είπατε, κυρία Ψαρού, θέαμα, στο αρχαίο δράμα και στην τραγωδία, για να κρατάνε τους θεατές, είχαν και τους ραβδούχους. Οι ραβδούχοι είναι σαφές τι έκαναν. Το ποιος θα είναι ο επόμενος ραβδούχος στη χώρα νομίζω ότι είναι προφανές. Καλό βράδυ.